Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε ξανά μαζί σας για ακόμη ένα Σαββατόβραδο, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα, μετράμε αντίστροφα για να ανοίξουν οι κάλπες για την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, η ημέρα αύριο σε όλη την Ελλάδα έχει την σημασία της βεβαίως, τουλάχιστον για όσους μετρά αυτό, εκλογές. Εμείς όμως είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, για τη θεματολογία η οποία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Για την εναλλακτική γνώση και πληροφόρηση και σας στέλνουμε συνοδοιπόρους σε αυτό το ταξίδι στο εναλλακτικό, εάν θέλετε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε τρεις ενότητες στην εκπομπή, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε τις περισσότερες φορές. Οι δύο πρώτες ενότητες όμως θα αναλυθούν με μια γνωστή ερευνήτρια και συγγραφέα και συνεργάτητα της εκπομπής, την κυρία Ελένη Ζωγραφή Δουδάγιου. Θα την έχουμε λοιπόν για τα δύο πρώτα τμήματα της απόψινής μας εκπομπής. Στο πρώτο μέρος, με την κυρία Δάγιου, η οποία βεβαίως να πούμε ότι έχει δημιουργήσει το δικό της κοινό μέσω του κώδικα μυστηρίων και μου έλεγαν πάρα πολλοί εκ των τηλεθεατών, όχι μόνο από τη Θεσσαλία που εκπέμπει και ο τηλεοπτικός σταθμός Άστρα, αλλά από όλη την Ελλάδα και την Ομογένεια, να την έχουμε ξανά. Και είναι λοιπόν μαζί μας τηλεοπτικά η κυρία Δάγιου και σήμερα. Στο πρώτο μέρος εκπομπής με την κυρία Δάγιου λοιπόν θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για τα μυστήρια του πύλινου στρατού. Πριν από 2 με 3 χρόνια είχαν γίνει αποκαλύψεις που έπαιξαν και σε διεθνή δίκτυα και στα ελληνικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας σχετικά με τον πύλινο στρατό, με κάποια αγάλματα τα οποία βρέθηκαν στην Κίνα που έχουν ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απέδωσαν την κατασκευή τους επιστήμονες στους Έλληνες. Και όλο αυτό, κυρίες και κύριοι, ανοίγει ένα παραθυράκι στην μυστική και απόκριφη γνώση για το παρασκήνιο της προϊστορίας που αποτελεί αντικείμενο έρευνα στον κώδικα μυστηρίων και γι' αυτό θα το εξετάσουμε με την κυρία Δάγιου. Για αυτό το θέμα θα επεκταθούμε βεβαίως, θα περάσουμε σε ζητήματα που αφορούν άγνωστες εκστρατείες, στα μυστήρια του προκατακλυσμίου πολιτισμού, της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και άλλα πολλά. Και στο δεύτερο μέρος, ως συνέχεια με την κυρία Δάγιου, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για πυραμίδες οι οποίες βρίσκονται στην έρημο Τακλαμακάν της Κίνας. Εκεί στην Ανατολική Ασία υπάρχουν πάρα πολλές πυραμίδες. Κάποιοι λένε ότι είναι πάνω από 70 κανονικές πυραμίδες. Το θέμα συνδέεται με αδελφότητες, με τη Λευκή Αδελφότητα για όσους ψάχνουν τα θέματα αυτά. Λένε πολλοί ότι υπάρχουν και άλλες πυραμίδες εκεί περίεργες. Μάλιστα, οι πυραμίδες αυτές, τουλάχιστον ένα μέρος τους, είναι ορατές και αν μπει κανείς στο Google Earth, ψάξει εκεί με το δορυφορικό σύστημα στη μηχανή αναζήτησης, με το Google Earth θα μπορέσει να δει ότι υπάρχουν αυτές οι πυραμίδες εκεί. Λέγονται πολλά για άγνωστες και μυστηριώδες εκστρατείες του στρατηγού Διόνυσου. Ποιος έχτισε τις πυραμίδες, με ποια τεχνολογία, σε απότατους χρόνους, πώς το έκαναν αυτό, για ποιο λόγο έχτισαν τις πυραμίδες, τι συμβολισμοί υπάρχουν. Πραγματικά καταλαβαίνετε το θέμα έχει ένα πέπλο μυστηρίου και θα το εξετάσουμε. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Θάνο Αναστασίου, εκπαιδευτικό από το Βόλο, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα ιστορίας αλλά και έρευνας ευρύτερα, θα μιλήσουμε για το θρύλο των αόρατων ασκητών στο Άγιο Όρος. Μια παράδοση εσωτερική εντός εκτός αγωγών, αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, για το Άγιο Όρος, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν κάποιες μορφές που πέρασαν σε ένα άλλο επίπεδο εκτός υλικού πεδίου και έχουν συνδεθεί με παρουσίες και εκδηλώσεις θαυμάτων, με υλοποιήσεις και αποϊλοποιήσεις, να το πω, με ξεχωριστούς τόπους. Τέλος πάντων, θα εξετάσουμε μαζί με το θρύλο των αόρατων ασκητών και την ιδιαιτερότητα του Αγίου Όρους ως πνευματικού τόπου και τους θρύλους ευρύτερα που το συνοδεύουν. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό το θέμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν με τη βοήθεια της ροής για το πρώτο μέρος της εκπομπής να συνδεθούμε με την Αθήνα και την κυρία Ελένη Ζωγραφή Δουδάγιου. Αγαπητή Ελένη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είσαι ξανά μαζί μας. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ακούς και εγώ για τους ασκητές αυτούς και μάλιστα. Μια έτσι παρένθεση. Ναι. Τότε λέει που είχε έρθει ο Πούτιν, είχαν βγάλει κάτι φωτογραφίες και στη μία εμφανιζόταν και στην άλλη δεν εμφανιζόταν κάποιος ασκητής. Κάτι τέτοια είχα διαβάσει. Τέλος πάντων, τα είχα δει στο διαδίκτυο τώρα. Ναι, όντως είχαν. Θα τα πει ο κύριος αυτός. Είχαν κυκλοφορήσει αρκετά. Ναι. Και ναι, είχαν ασχοληθεί και ερευνητές με το θέμα αυτό. Υπάρχει αυτός ο θρύλος εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει πολλής κόσμος απλώς πιο πολύ και όχι μόνο που για το Άγιο Όρος έχει να πει πολλά. Πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν μεταφέρει ότι ήταν δίπλα σε ξεχωριστές μορφές όπως ο πατέρας Παΐσιος, ο Άγιος πλέον. Ναι. Πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από την καθημερινότητα και τα όσα μπορούμε να κατανοήσουμε σε πολλές περιπτώσεις. Και εμείς αργότερα θα πούμε για τον Άγιο Αντρέα το Σαλό, σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο και εκεί. Που σχετίζεται και με τις πυραμίδες, Ναι, βέβαια. Ίσως.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα του πύλινου στρατού. Έκανα μια εισαγωγή. Σε γενικές γραμμές είπα τι έγινε γνωστό πριν από 2 με 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, από το BBC, από το δημοσίευμα αυτό το αποκαλυπτικό του BBC. Ναι. Που λέει ανατρέπονται μέχρι τώρα όσα ξέραμε, ποιος Μάρκο Πόλο, οι αρχαίοι Έλληνες έφτασαν πρώτοι μέχρι την Κίνα. Έτσι έγραφε ακριβώς το δημοσίευμα. Mm-hmm. Και έδειξαν στους ντόπιους πώς να φτιάξουν τον πύλινο στρατό. Και μάλιστα αυτά τα λέγαν Κινέζοι αρχαιολόγοι, από εκεί τα πήρε το δημοσίευμα, το βρετανικό, αυτό του BBC, ότι δηλαδή οι Έλληνες τεχνίτες εκπαίδευσαν τους Κινέζους τον 3ο αιώνα π.Χ., δηλαδή 1500 χρόνια πριν ο Μάρκο Πόλο φτάσει στην Κίνα, σχετικά πώς να κάνουν τον πύλινο στρατό. Αυτό ήταν αγάλματα από τερακότα, τα οποία ήταν πολεμιστές, όμως σε σχήμα κανονικό, φυσικό ανθρώπου. Φτάνανε το 1,85 ύψος, να σκεφτείτε, και μάλιστα όσοι ήταν οι αξιωματικοί ήταν ακόμα πιο ψηλοί, το 1,95 ύψος. Είχανε άλογα από τερακότα των πολεμιστών, κανονικά σε μέγεθος, όπως είναι τα άλογα, τα κανονικά. Σκέψτε τώρα 8.000 και παραπάνω τέτοια αγάλματα σε σειρές τοποθετημένα, τι τεράστια έκταση καταλαμβάνανε. Και ο χωρικός που τα ανακάλυψε ήταν, λέει, κάτι χωρική και ψάχναν να βρούνε νερό και σκάβανε. Και αντί να βρούνε νερό, βρήκαν αυτά τα γάλματα. Ήταν φοβερό. Μιλάμε τώρα για την περιοχή της Κίνας. Ναι, την περιοχή της Κίνας. Δηλαδή σε κάποιο χωριό, σε κάποια κομμόπολη, πού ακριβώς δηλαδή, ξέρουμε. Ναι, θα τα πούμε όλα τώρα. Γιατί αυτά τα είπε ο αρχαιολόγος ο Λι Χιουτζέν του Μουσείου του Αυτοκράτορα, του King Si Huang, πως λέγεται, έκανε ανακοίνωση ότι τώρα έχουμε πλέον στοιχεία ότι υπήρξε στενή επαφή του πρώτου αυτοκράτορα, αυτού του Κιν, της Κίνας, με τη Δύση και ειδικά με τους Έλληνες. Ναι. Το ίδιο μάλιστα πιστεύει και ο καθηγητής Λούκας, αυτός ήταν από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Δηλαδή ότι οι Έλληνες γλύπτες βρέθηκαν στην Κίνα, μετά είχε φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος μέχρι εκεί. Και ότι πρέπει από του μεγάλου Αλεξάνδρου, ας πούμε, τους επιστήμονες που είχε εκεί, τους γλύπτες, όλους αυτούς, πρέπει να εκπαίδευσαν τους ντόπιους, τους Κινέζους, δηλαδή πώς να κάνουν τα αγάλματα. Και βρέθηκαν κοντά στη πόλη που ήταν το μαυσολείο αυτό του Κινέζου, του αυτοκράτορα, σε απόσταση μικρότερη από το 1 χιλιόμετρο από τον τάφο του πρώτου αυτοκράτορα. Και όπως είπαμε ήταν σε φυσικό μέγεθος. Επιπλέον είναι η επαρχία αυτή Ξι Γιάνγκ. Εκεί βρεθήκανε αυτά τα γάλματα από τερακότα. Επιπλέον εκεί στην περιοχή αυτή βρέθηκε και ένα μυκηναϊκό νεκροταφείο και πυραμίδες, που αυτό το νεκροταφείο βρήκανε μούμιες λευκές. Λευκών ανθρώπων, δηλαδή οι πεθαμένοι δεν ήταν Κινέζοι. Βρήκαν ότι δεν είχαν ούτε σκιστά μάτια, είχαν ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, γιατί εκεί, επειδή είναι και έρημος, διατηρήθηκαν οι μούμινες μέχρι τώρα και είδαν ότι είχαν ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά μεσογειακού τύπου. Μάλιστα σε πολλές είχαν διατηρηθεί και τα μαλλιά τους, τα οποία ήταν εξανθά ή κοκκινοπά, και φάνηκαν ότι δεν ήταν Κινέζοι. Μάλιστα βρέθηκε και μία μούμια ενός ηγεμόνα, ο οποίος έφερε προσωπείο όπως ήταν του Αγαμέμνονα, όπως είχε βρεθεί αυτό που φόραγε ο Αγαμέμνονας μπροστά του, μυκηναϊκό δηλαδή. Mm-hmm. Και εκεί κοντά, στη νότια Κίνα, νοτιοδυτική, είναι και η περιοχή Γιουνάν. Και βρήκαν εκεί μάλιστα ότι έχουν έθιμα τελείως ελληνικά, χορεύουν ποντιακούς χορούς, πυρίχιους κτλ. Γιουνάν σημαίνει Ιωνία. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν να δούμε ότι οι Έλληνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχαν φτάσει, γιατί λέγανε μέχρι τώρα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι την Ινδία. Από ό,τι βλέπουμε λοιπόν είχε προχωρήσει και πιο πέρα. Και πριν βέβαια από το Μέγα Αλέξανδρο προηγείται κατά χιλιάδες χρόνια η εκστρατεία του Διονύσου και πριν από αυτόν του Ηρακλή. Αυτό με την εκστρατεία
του Διονύσου. Αποτελεί, θεωρώ, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της προϊστορίας, γιατί στο επίπεδο της επίσημης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά ίσως και παγκοσμίως, δεν διδάσκεται ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Ωστόσο, αν κανείς διαβάσει αρχαίους συγγραφείς όπως ο Αριανός, λέει ότι ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρήκε εκεί, σε αυτές τις μακρινές περιοχές της Ασίας, ναι, στρατό, ο οποίος είχε φτάσει εκεί πολύ πιο πριν με το Διόνυσο. Βέβαια. Και καλλιεργούσαν αμπέλια, λέει, και έβγαζαν κρασί. Υπάρχουν και άλλα μυστήρια, από σύμβολα στο Θιβέτ, ονομασίες. Βέβαια. Οι πολεμικές τέχνες που επηρεάστηκαν στους λαούς της Ασίας από το αρχαίο Παγκράτιο του Διονύσου. Και από, καλά, από αμπέλια. Των Ιμαλαίων, δεν λένε. Από αμπέλια με το Διόνυσο και άλλα πολλά λένε που μεταφέρθηκαν εκεί. Δηλαδή όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να τα δουν και τα πανεπιστήμια πιο αναλυτικά. Το πιο φοβερό είναι, θα να πούμε τώρα για το DNA που κάνανε. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ο Αριανός είπε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος συνάντησε Έλληνες στην πόλη Νίσα, που καλλιεργούσαν αμπέλια και έβγαζαν κρασί. Και επιπλέον ο Διόδωρος Σικελιώτης μας αναφέρει ότι οι Μακεδόνες, κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανακάλυψαν σε ένα εξωτικό νησί του Ινδικού ωκεανού, κοντά εκεί, ξέρεις, στα σύνορα με την Κίνα, Έλληνες εκ Κρήτης, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί από το Δία εκεί, όταν αυτός βασίλευε επί της Οικουμένης. Δηλαδή μιλάμε για τον προκατακλυσμιαίο πολιτισμό του Διός. Τότε το... είχαν πάει. Ή από, τον ή από τον Αστερίο, να λένε κάποιοι. Ναι. Mm. Και οι Κρήτες, αυτοί οι κρητικοί, έδειχναν στους Μακεδόνες μια χρυσή στήλη και ήταν γραμμένες σε προϊστορική γραφή πράξης του ουρανού και του Διός. Ότι είχαν αρχηγό δηλαδή τον ουρανό. Mm-hmm. Και ως βασίλισσα είχαν τη Βάνκ Μου. Και είδες μετά που πήγε ο Κρόνος που λένε ότι ευνούησε τον ουρανό, τότε φαίνεται σταμάτησε η κυριαρχία πλέον των Ολλήνων, ο προκατακλυσμιαίος πολιτισμός του Διός, θα αναφέρουμε, καταστράφηκε. Mm-hmm. Αλλά μετά ξαναπήγαν Έλληνες όπως ο Μέγας Αλέξανδρος και τα λοιπά, και ο Διόνυσος, γιατί υπολογίζουν κατά το 2000 π.Χ. ότι πήγε ο Διόνυσος εκεί. Πιο πριν είχε πάει, λέει, ο Ηρακλής. Δηλαδή 1700 χρόνια νωρίτερα από τον Μέγα Αλέξανδρο, ο Διόνυσος. Και στην έρημο εκεί Τάκλα Μακάν, στη λεκάνη του Ταρίμ, στην επαρχία Ξιγιάνκ, βρέθηκαν μούμιες, λευκές, 4.000 ετών, οι οποίες είχαν διατηρηθεί, όπως είπαμε, πολύ καλά, ήταν ξανθές, τα ταφικά τους ευρήματα ήταν ελληνικά και επιπλέον και ο νόνος στα Διονυσιακά του έχει καταγράψει την εκστρατεία αυτή του Διονύσου, γιατί μας αναφέρει λοιπόν και αυτός ότι είχε πάει ο Διόνυσος μέχρι εκεί, Ινδία και Κίνα. Και γι' αυτό λοιπόν το δημοσίευμα του BBC ότι ο Πύλινος στρατός φτιάχτηκε από Έλληνες δεν μας εκπλήσει, για όσους έχουν διαβάσει φυσικά τα Διονυσιακά. Γιατί υπάρχει και η επαρχία Ιουνάν που σημαίνει Ιωνία, όπου καλλιεργούσαν τα μπέλια, χόρευαν όπως είπαμε ποντιακά. Ξέρεις, πριν από χρόνια όμως, εάν κάποιος το έλεγε αυτό, θα γελούσαν οι περισσότεροι μαζί του. Ναι, τώρα το είπαν οι ίδιοι, γιατί οι Κινέζοι στην αρχή. Δηλαδή, αν ήσουν σε μια παρέα πριν από χρόνια και έλεγες και τους μιλούσες για το Διόνυσο και τις αρχές αυτές εκστρατείες που έχουν ένα πέπλο μυστηρίου που έφτασαν μέχρι το Θιβέτ και λένε ότι υπάρχει ένα μοναστήριο εκεί που λέγεται Σούλη από το Διόνυσο και από εκεί μεταλαμπαδεύτηκε η γνώση, λένε, για τις πολεμικές τέχνες. Τώρα θα με ακούν κάποιοι εκπαιδευτές πολεμικών τέχνων και θα λένε τι είναι αυτά που ακούμε, ξέρω εγώ, και όμως έτσι φαίνεται ότι είναι. Και άλλα πολλά, όχι μόνο στο κομμάτι αυτό, αλλά και στο επίπεδο του πολιτισμού, των αγκαιογραφιών, της αρχιτεκτονικής, της δημιουργίας αγαλμάτων, της γλυπτικής, όλα αυτά μεταλαμπαδεύτηκε. Υπάρχουν ονομασίες, υπάρχουν οι μέανδροι, υπάρχουν οι ρόδακες, σύμβολα. Τώρα είναι αυτό το φοβερό πλέον. Οπότε αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά, γιατί και το παγκόσμιο κατεστημένο τι να κάνει, πόσο να τα κρύβει. Κοίτα να δεις, τώρα πλέον η εποχή που επαληθεύεται αυτά που έχουν γράψει τότε ο Αριανός, ο Νόνος, ο Διόδωρος, ο Σικελιώτης. Αλλά με τι, με αποδείξεις. Μιλάμε για DNA πλέον. Ναι. Αυτό είναι το φοβερό. Διότι όταν βρεθήκαν αυτές οι μούμιες, οι λευκές, εκεί στην περιοχή ήταν οι Ουιγούροι αυτοί, οι οποίοι είναι τουρκογενείς. Ναι, ναι. Και ήθελαν να τα οικειοποιηθούν αυτά. Και λέγανε, είδατε, δεν είναι κινέζικα, είναι δικά μας αυτά και απομόνωση η περιοχή μας ανήκει. Αλλά οι Κινέζοι ήταν πιο έξυπνοι. Έκαναν DNA στις μούμιες. Και αμέσως φάνηκε η μεσογειακή τους καταγωγή. Και έτσι οι Ουιγούροι το βουλώσανε. Δηλαδή μετά από προστριβές και διαμάχες που είχαν με την κινέζικη, ας πούμε, κυβέρνηση,
Δεν μπορούσαν πλέον να κάνουν τίποτα, αφού το DNA έδειξε ότι δεν ήταν Ουιγούρ, γιατί αυτοί ήταν και αυτοί μογγολοειδείς, οι τουρκογενείς. Ενώ αυτές οι μούμιες που βρέθηκαν εκεί ήταν τελείως με μεσογειακά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκά. Κατάλαβα. Και έτσι δεν μπορούσαν πλέον να πούν τίποτε. Επιπλέον, θέλω να πω ότι οι Κινέζοι τώρα και αυτοί, νομίζω θα ήταν καλύτεροι, γιατί στις περιοχές αυτές, από ό,τι φαίνεται, υπήρχαν στην αρχαιότητα, χιλιάδες χρόνια πριν, χιλιάδες εννοώ Έλληνες, Ίωνες. Γι' αυτό λεγόταν όλη η περιοχή πολύ μεγάλη. Και ακόμα αριθμεί 40 εκατομμύρια Ιουνάν, Ίωνες. Αλλά τώρα πόσοι έχουν μείνει από αυτούς εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Και θέλω να πω ότι πρέπει να έχει γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος, γιατί και τα ινδικά κείμενα αναφέρουν ότι συμμετείχαν σε ένα παγκόσμιο πόλεμο που πολέμησαν η γη του ήλιου με τους κατοίκους της Σελήνης. Τώρα άκου να δεις, η Σελήνη στα σουμεριακά λέγεται Σιν. Πώς? Σιν. Σιν. Στα σουμεριακά. Να. Και οι Έλληνες, τους Κινέζους, τους ονομάζανε Σίνες. Μάλιστα. Ξέρεις αυτό. Σίνες. Τώρα διάβασα ότι το Σίνες δεν σήμαινε στα ελληνικά κάτι καλό. Σήμαινε ότι οι άρπαγες, αυτοί που κάνουν καταστροφές, κάτι τέτοιο. Ναι. Και φαίνεται ότι ίσως να είχαν γίνει πόλεμοι εκείνη την εποχή μεταξύ αυτών, δηλαδή των Ελλήνων, των Ουρανιδών, με τους Σίνες, με τους γιους, γιους της Ελλήνης, ξέρω εγώ, κάπως κάτι τέτοιο σημαίνει. Και αυτά έχουν αποτυπωθεί και στα ινδικά κείμενα, στη Μαχαραμπάντα, τη Ραμαγιάννα. Και θέλω να πω ότι, τώρα ξεφεύγουμε από το θέμα, αλλά είναι σημαντικό ότι αυτοί οι πόλεμοι ήταν με ατομικές βόμβες. Δηλαδή στα ινδικά κείμενα. Υπήρχε τεχνολογία δηλαδή, λες. Ναι. Υπάρχει σε ένα εδάφιο της Μαχαραμπάντα, γίνεται λόγος για ένα προϊστορικό πόλεμο που χρησιμοποιούσαν τρομερά όπλα. Γιατί αναφέρει ακριβώς, ήταν ένα βλήμα που μέσα του έκλεινε τη δύναμη του σύμπαντος. Ήταν μια στήλη από καπνό και φλόγα λαμπρή σαν 10.000 ύλη που σηκώθηκε με όλη τη δύναμή της. Ήταν ένα νέο και άγνωστο όπλο, ένα σιδερένιος κεραυνός που έκανε στάκτη τα πάντα. Τα κορμιά κάηκαν και κανείς δεν μπορούσε να τα αναγνωρίσει των στρατιωτών. Τα μαλλιά και τα νύχια έπεσαν από τα σώματα, τα πύληνα αγκία έσπασαν από μόνα τους. Τα πουλιά γίναν κάτασπρα. Ναι. Καθαρά, ραδιενέργεια. Λίγες ώρες αργότερα όλα τα τρόφιμα είχαν μολυνθεί. Τι άλλο πεντακάθαρο. Για να γλιτώσουν από τη φωτιά αυτοί οι στρατιώτες έπεσαν μέσα στα ποτάμια με τα ρούχα τους και τα όπλα τους. Και λέει λίγο παρακάτω στη Ραμαγιάννα, βρίσκουμε την περιγραφή ατομικής βόμβας, δηλαδή καθαρά. Έλεγε, είχε τέτοια δύναμη ώστε μπορούσε να καταστρέψει ολόκληρη τη γη μέσα σε μια στιγμή. Καπνή, φωτιές και βουητά. Και πάνω κάθετο θάνατος. Αυτά τα λένε τα ινδικά κείμενα, που είναι δίπλα στην Κίνα. Βέβαια, είναι γεμάτα αναφορές από Έλληνες θεούς και η λέξη Διάους Πιτάρ, Δίας Πατέρας, βρίσκεται παντού στα ινδικά κείμενα. Θέλω να σου πω. Και βλέπουμε λοιπόν ότι είχαν γίνει τρομεροί πόλεμοι και αποδείξανε λοιπόν ότι και η έρημος η Τάκλα Μακάν, που είναι αυτή η έρημος η πέρα για μόλις, πρέπει κάποτε να ήταν λίμνη. Ναι. Και μετεβλήσεις έρημο. Και όλα αυτά τα στοιχεία γύρω της που υπάρχουν, που κατοικούσαν τόσοι άνθρωποι με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και τώρα βέβαια δεν υπάρχουν, πρέπει να είχαν γίνει πολλές καταστροφές. Και η πινακίδα του Ιδαλίου, αναφέρουμε, ότι αναφέρει ότι η χώρα του Δία στην Ασία χάθηκε. Έτσι αναφέρει. Τι έκανε, θαύτηκε. Χάθηκε, ναι. Χάσαμε, λέει, η Ινδία, η χώρα του Δία. Και όλες εκεί φαίνεται η περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Κάποτε φαίνεται θα κατοικούσαν πολλοί Έλληνες. Χάθηκε, λέει. Γιατί κατέβηκαν και οι Ιούνοι μετά και όλοι αυτοί. Πάντως σε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει επισημαίνουμε πως ο ελληνισμός δεν γνωρίζει σύνορα. Δεν μπαίνει σε καλούπια. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διατρανώνουν την ελληνική καταγωγή τους. Και την υψώνουν ως λάβαρο. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω τώρα, πέρα από προσεγγίσεις που σήμερα θα πούν πολλοί ότι θα τις χαρακτηρίσουν ότι για ποιο λόγο να ασχολείσαι τόσο πολύ με τα ιστορικά θέματα και Έλληνες και το ένα και το άλλο, να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Τέλος πάντων, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ και είναι και το αντικείμενο της εκπομπής,
Εντάξει, πέρα από τις επιμέρους λεπτομέρειες που είναι σημαντικές και για την ιστορία και για τη γνώση, για τους σύγχρονους Έλληνες και ευρύτερα και για την κληρονομιά και όλα αυτά, που σίγουρα έχουν σημασία. Είναι το θέμα της τεχνολογίας. Εδώ πέρα από τη δική σου έρευνα και είσαι και πρωτοπόρος, φαίνεται ότι υπήρχε τεχνολογία. Δηλαδή, αν μιλάμε για εκστρατείες τώρα του Διονύσου που πηγαίνουν πριν το 3000 π.Χ. και έφτασαν μέχρι εκεί πέρα, άφησαν πράγματα που αφορούν την αρχιτεκτονική ή βλέπεις μετά τον τάφο της Αμφίπολης τα αγάλματα, πώς είναι τα δάχτυλά τους που δεν μπορούν ούτε σήμερα να τα κάνουν. Μιλάμε για ένα πολιτισμό που ακόμη και την εποχή του Περικλή πρέπει να ήταν το απομεινάρι ενός πανάρχιου προκατακλυσμιαίου με μια φοβερή άνθηση σε όλα τα επίπεδα και καταστράφηκαν μετά αυτοί. Ναι. Κοίτα, εκεί οι ίδιοι οι Κινέζοι. Και αυτή η τεχνολογία, ας πούμε, μέχρι που είχε φτάσει είναι το ερώτημα, και να περάσουμε καλά και στο δεύτερο μέρος που θα πούμε περισσότερα και για τις πυραμίδες εκεί στην περιοχή αυτή. Ήρθαν, λέει, οι γη του ουρανού, λέει, και μας δίδαξαν. Με πύρινους δράκους. Και το λέω. Με πύρινα οχήματα. Γιατί θα μιλήσει στη συνέχεια, θα ανοίξει και το θέμα με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είπε και για τον Άγιο Ανδρέα, τον Διατοχριστό Σαλό, που αποτελεί και αυτό μια παράδοση μυστική. Που λέει μέσα αυτός ο Άγιος της Ορθοδοξίας ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έκλεισε, λέει, κάποια ρηπαρά, γέννησε κάποιες πύλες. Ναι. Αν έγινε αυτό, πολλοί θα το ακούν και θα λένε αυτά είναι παραμύθια, ξέρω εγώ, είναι φαντασίες των λαών. Αν έγινε όμως αυτό το πράγμα, αν το ψάξει κάποιος πιο βαθιά και δει μαρτυρίες κόσμου εκεί μέχρι και σήμερα, αρχαία κείμενα χαμένα, με ποια τεχνολογία έφτιαξαν αυτές τις πύλες? Ναι, ναι. Ποιους φράγησαν μέσα? Μιλάμε για ένα πολιτισμό με μια διαφορετική δομή. Καμιά σχέση, κάτι άλλο δηλαδή. Δεν έχουμε προσεγγίσει ακόμα, φυσικά. Δεν έχει εξηγηθεί δηλαδή. Η επιστήμη τώρα αρχίζει και σκόρπιο όπως ο Πλήνιος Στρατός και άλλα αρχίζει και βρίσκει κάποια πράγματα. Ή εκτός αν τα ξέρουν κάποιες μυστικές υπηρεσίες και τα έχουν καταχωνιασμένα όλα αυτά. Κοίτα, όπως είπες και εσύ, πολλοί από εμάς μπορεί να διαφορούν για τις ρίζες μας και την πραγματική ιστορία μας. Εκείνοι όμως, αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούν ότι είναι απόγονοι των Ελλήνων, τη διαφυλάττουν ως φυλακτόν εκτίμητο. Άλλοι πάλι θέλουν να οικειοποιηθούν ότι κατάγονται από τους Έλληνες, πλαστογραφώντας την ιστορία, όπως έχουμε πρόσφατα παραδείγματα, νομίζω, και ο νόν νοήτο. Και θέλω να σου πω ότι προσπαθούν και υπάρχουν πάρα πολλοί ελληνογενείς, όπως ξέρεις, όπως είναι οι Παστούν, στα σύνορα Αφγανιστάν και Πακιστάν, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, είναι 42 εκατομμύρια κάτοικοι, που διατρανώνουν την ελληνική καταγωγή τους. Και μάλιστα αυτοί φανερώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, δήλωσαν ότι τα χωριά τους είναι ελληνικά. Και ξεκίνησαν όλα από τη Βακτριανή, απικία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Καλάθ, στο Πακιστάν, οι Έλληνες των Ιμαλαίων που λέμε. Αυτοί πια και αν δηλώνουν ότι είναι κατάγοντα από τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Θέλω να σου πω στην Ινδία, οι Ινδοί της Καλκούτας λένε ότι είναι Έλληνες. Και δείχνουν κριτικές σφραγίδες που έχουν ανακαλυφθεί εκεί πέρα. Και όπως είπαμε, το Δία Ωσπιτάρ στα κείμενά τους είναι παντού και η Ινδία είναι η χώρα του Δία. Και δεν μιλάμε μόνο για την Ασία, την Ινδίες κτλ. Υπάρχουν οι Αραουκάνοι της Χιλής που λένε ότι κατάγονται από τους Σπαρτιάτες και μετήκησαν μέσω του Ειρηνικού Ωκεανού. Οι Ανασάζοι, αυτοί οι Λευκοί Ινδιάνοι που είναι η διαδοχή του Σικό Χόπι αυτοί. Και βρήκανε στην περιοχή τους θέατρα, ακροπόλεις, γεωθερμικές κατοικίες. Αυτοί εξαφανίστηκαν το 1500. Φτάσανε οι Ευρωπαίοι, φαίνεται τους φάξουν, ξέρω τι να... Καλά, τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα για τους Ινδιάνους. Τους έκαναν σήμερα πυράβλους, τζιπ και τι άλλο. Κάναν τους τόμαχο τους πυράβλους, ήταν από τους Ινδιάνους. Τα τσερότη, τα τζιπ, έκαναν, τι άλλο, πες το, τα απάτσι, τα ελικόπτερα. Όλα αυτά ήταν αποφυλές Ινδιάνικες, εκεί που πήγαν οι... Μπράβο, ναι. Τους ξεκληρίσανε εκεί πέρα οι πολιτισμένοι. Αλλά τους δώσανε το όνομά τους, δεν μπορεί να πει. Και το παίζουν και έξυπνοι σήμερα. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα... Για Ινούς στην Ιαπωνία, θέλω να σου πω ότι οι Έλληνες ήταν παντού. Παντού πήγαν οι πρόγονοι των Ελλήνων και πήγανε και στην Κίνα. Φτάσαν όντως αχαιοί στην αρχαία Κίνα, φτάσανε. Γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος μπορεί να πέθανε πολύ νέος, αλλά το σοκ που έφερε στην ιστορία αυτού του κόσμου έμενε να κρατήσει αιώνες. Χάρη στην έγκλη του ονόματός του, οι επίγονοι κατόρθωσαν μετά το θάνατό του να κρατήσουν για 2 αιώνες περίπου μετά το θάνατό τις αποικίες που μοιράστηκαν μεταξύ τους. Βέβαια φαγώθηκαν, αλλά τις κρατήσανε. Παρά τους συνεχείς πολέμους μεταξύ τους, κρατήσαν τις αποικίες. Ναι. Και βλέπουμε ακόμα μέχρι τις μέρες μας που όλοι θέλουν να λέγονται απόγονοι του. Όλοι. Απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και
όπως είπαμε, οι στρατηγοί του κατόρθωσαν να συστήσουν στα εδάφη του Αφγανιστάν και του Πακιστάν να κάνουν το Ελληνοβακτριανό βασίλειο, έτσι, το κράτησε μέχρι το 140 π.Χ. Ναι. Και το Ελληνοϊνδικό βασίλειο. Αλλά με τα πρώτα κύματα των Ούνων, να σαρώνουν τα πάντα, τελείωσε και η εξουσία των Ελλήνων. Η οποία μας κράτησε για 200 χρόνια και. Όσο για τους Κινέζους, γνωρίζουμε ότι οι στρατιώτες του Ευθύδημου από τη Μαγνησία, αυτοί ήταν άπικοι από τη Μαγνησία, τη δικιά σας, και πήγανε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, του Μεάνδρου, όπως λέει. Αυτός λοιπόν, οι στρατιώτες του Ευθύδημου, φτάσανε μέχρι την Αλεξάνδρεια την Έσχατη και δημιούργησαν εκεί βασίλειο. Δηλαδή, τώρα που είναι το Ουσμπεκιστάν και το Τουρκμενιστάν, εκεί πέρα, σε εκείνη την περιοχή. Και είναι ο γνωστός ο γιος του Δημήτριος, δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά, και σήμερα βρήκανε λοιπόν νομίσματα στην περιοχή του Ουσμπεκιστάν, δηλαδή του Ελληνοβακτριανού βασιλείου, με τον Ευθύδημα από τη μια πλευρά και με τον Ηρακλή από την άλλη. Επίσης και ελληνικά γράμματα. Επίσης βρήκανε το γιο του το Διονύσιο σε νομίσματα και τον Απόλλωνα από την άλλη. Και θέλω να πω ότι ο Στράβων έγραψε χαρακτηριστικά ότι οι Ελληνοβακτριανοί επέκτηναν την αυτοκρατορία τους μακριά ως την Κίνα και τους Φρήνους. Δηλαδή το γνωρίζαν ο Στράβων, ο γεωγράφος. Ότι είπε ότι οι Έλληνες φτάσανε μέχρι την Κίνα. Εμείς δεν το ξέραμε. Αυτός ο Στράβων το έγραψε, ας πω, άνθρωπος. Μπράβο του. Πώς τον είπες, πώς τον είπες από τη Μαγνησία, Ευθύδημο? Φτάσανε στην Κίνα και κάνανε βασίλειο. Πώς είπες αυτόν τον επικεφαλής από τη Μαγνησία, Ευθύδημο? Ευθύδημος. Αυτός ήταν εδώ από τον νομό Μαγνησίας, από εμάς, από εδώ, από το Βόλιο. Από τη Μαγνησία ήταν άπικοι, πήγαν στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Αυτός ξεκίνησε από τη Μαγνησία εκεί, του Μεάνδρου. Μάλιστα. Απέναντι, ναι, η Μικρά Ασία έχει και αυτή τη Δηλαδή Μαγνησία. Αυτός ξεκίνησε πριν από τον Ιάσονα. Ή αργότερα. Πριν. Όχι, μετά. Α, μετά, μετά. Μετά. Μάλιστα. Αλλά είναι άγνωστος, εγώ πρώτη φορά τον ακούω. Ναι. Βρες το στο Google, πάτα, μάλιστα το έβαλα και εγώ, το δημοσίευσα. Ευθύδημος από τη Μαγνησία, ναι, ότι έφτασε στην Κίνα. Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με τα Κινέζικα αρχαία, στο 2ο αιώνα οι Έλληνες ναυτικοί είχαν φτάσει ακόμα και στο Βιετνάμ και επισκέφτηκαν το 166 μετά Χριστόν την αυτοκρατορική αυλή του Χουάν Τι, ως απεσταλμένη του αυτοκράτορα Μάρκου Αυριλίου, έτσι νομίζανε. Αλλά από τότε και ως τον Μάρκο Πόλο οι Ευρωπαίοι γνώριζαν ότι κανείς δεν είχε πάει πλέον εκεί και ότι ανήκε η Κίνα στα χέρια ήταν των Ούνων και των Μογγόλων. Όμως όλα αυτά ανατράπηκαν. Έχουν πλέον ανατραπεί τα τελευταία χρόνια. Γιατί βρέθηκαν αυτά τα ευρήματα. Και σύμφωνα με το αρχείο του Κινέζου ιστορικού Σίμα Κιάν, ο αυτοκράτορας Χου αποφάσισε να στείλει το 138 π.Χ. έναν πρεσβευτή του, το Ζανγκ Κιάν. Είχε πόλεμο αυτός με τους Ούνους και ζητούσε βοήθεια από τους λαούς της Δύσης. Έστειλε λοιπόν αυτόν τον πρεσβευτή του να του βρει βοήθεια. Αυτός λοιπόν, βέβαια, τον πιάσανε οι Ούνοι εχμάλωτο, τον κρατήσανε αρκετά χρόνια, αλλά κατόρθωσε, λέει, να δραπετεύσει. Διέσχισε την έρημο Τάκλα Μακάν και τότε, όταν διέσχισε την έρημο, ποιους συνάντησε? Τους Νταϊουάν. Δαναοί, οι οποίοι ήταν λευκοί, χωρίς λοξαμάτια και είχαν και γενιάδες. Εκτρέφανε υπέροχα άλογα, είχαν πολύ όμορφα κτίρια και αγάλματα και σέβονταν τις γυναίκες, τις άκουγαν, λέει, τις γυναίκες τους. Πράγμα που δεν το είχε ξαναδεί αυτός, γιατί πράγμα πρωτόγνωρο για τους Κινέζους εκείνη την εποχή. Δηλαδή σεβόντουσαν τις γυναίκες αυτή η Νταϊουάν που συνάντησε τους λευκούς αυτούς. Λοιπόν, αυτός θαύμασε τα άλογα και όταν γύρισε πίσω στο βασιλιά του, προχώρησε λοιπόν αυτός στη Βακτρία και έφτασε στην Ινδία, ο Ζανγκ. Επέστρεψε μετά στο βασιλιά του και του είπε αυτά τα θαυμαστά που είδε και ο αυτοκράτορας ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ να αγοράσει τα άλογα αυτά από τους Έλληνες. Και έτσι άρχισε αυτό το αλυσβερίσι μεταξύ τους. Μάλιστα. Μετά οι Έλληνες αντικαταστάθηκαν από Σκύφες και οι Σκύφες όμως πιεζόντουσαν από τους Ούνους και σέβαλαν στη Βακτρία και στην Ινδία μέχρι το 70 π.Χ. και μετά την περιοχή αυτή την κατέλαβε η Κίνα.
Οι Σκύθες πάλι έχουν καταγωγή από τον Ηρακλή. Ο Σκύθης ήταν γιος του Ηρακλή, λέμε. Μετά άρχισαν λοιπόν μεταξύ τους το εμπόριο. Τα καραβάνια έφευγαν από την Κίνα με μετάξι, κεραμικά, σιδηρικά, πηγαίναν εκεί σε ελληνικές πόλεις και επέστρεφαν με χρυσό ελεφαντόδοτο και γυάλινα αντικείμενα. Είχαν γυάλινα αντικείμενα. Και γινόντουσαν όμως επιθέσεις συχνά από ληστές και γι' αυτό έκαναν το Σινικό τείχος, για να προστατευτούν βέβαια και από τους, για να προστατεύσουν το εμπόριό τους, και αλλά να προστατευτούν και από τους Ούνους. Το οποίο επεκτάθηκε το Σινικό τείχος δυτικά ως την έρημο Τάκλα Μακάν. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιοι έφτιαξαν το Σινικό τείχος και γιατί το έκαναν τόσο μεγάλο? Ναι, γιατί για να αποκρούσουν ποιους. Και πολλοί, ξέρεις, που τα ψάχνουν αυτά τα θέματα από την εναλλακτική σκοπιά. Ναι, λένε σκοπιά, ότι ήταν γίγαντες εκεί. Ναι, και μιλούν για τα ρυπαρά γέννη, τους γίγαντες. Μπράβο, και όλα αυτά. Μπράβο, αυτό που λες. Το πέρασμα λοιπόν των καραβανιών από την έρημο άφησε πολλά σημάδια. Και άμα ακολουθήθηκαν στον δρόμο στις περιοχές της Κίνας, έβρισκε παντού επιρροές από την τέχνη των Ελλήνων, έτσι. Βρήκανε βούδα με φτερά αγγέλου. Βρήκανε Έλληνες στρατιώτες, δηλαδή χαρακτηριστικά ελληνικά, και κεντάβρους. Ακόμα βρήκανε βούδα με, όπως είπαμε, φτερά της Νίκης. Όταν ακόμα... λες κεντάβρους, εννοείς... Κεντάβρους. Πώς είναι ο κεντάβρος? Ναι. Όχι, ενώ δεν βρήκαν... Έχω δει αυτές τις φωτογραφίες, έχει μέσα το ίντερνετ. Δεν βρήκαν σκελετούς, εννοείς κεντάβρων? Όχι, παιδί μου, όχι, ζωγραφιστά. Α, ζωγραφιστά, μάλιστα. Ναι, ναι. Και επιπλέον βρήκαν αυτή η ωραία κοιμωμένη, αυτή η όμορφη η μούμια που λέγεται, ήταν τόσο όμορφη, η ομορφιά της Λουλάν. Είναι από τις παλιότερες μούμιες, αυτές είναι 4.000 ετών. Δηλαδή όχι από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 1.700 χρόνια πριν, από την εποχή του Διονύσου, αυτές οι μούμιες που βρεθήκανε στην περιοχή του Ταρίμου. Ναι. Εκεί που βρίσκεται στα ανατολικά της ρήμου Τάκλα Μακάν, που έχει σχήμα αυγό. Λοιπόν, το πιο σημαντικό λοιπόν είναι ότι οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι επιμένουν ότι και ο Πύλινος στρατός που συνόδευσε το 210 π.Χ. τον αυτοκράτορα Κίν στον τάφο, είχε πηγή έμπνευση στα γάλματα των Ελλήνων. Κατάλαβες, βρήκαν ότι ήταν από εκεί. Ήταν, όπως είπαμε, 8.000 αγάλματα σε φυσικές διαστάσεις, κάτι που δεν συνηθίζαν, γιατί οι Κινέζοι λέει κάνανε μικρά, μέχρι 20 εκατοστά αγάλματα. Και αυτά σε φυσικό μέγεθος καταλάβουν ότι ήταν ξένη επιρροή. Και ναι. Ο Πύλινος στρατός θεωρείται από τις πιο σημαντικότερες αρχαιολογικές αποκαλύψεις του αιώνα μας. Ανακαλύφθηκε το 1974, τυχαία όπως είπαμε, από κάποιον αγρότη που έψαχνε να βρει νερό, να κάνει πηγάδι, έψαχνε να βρει εκεί στην έρημο και βρήκε αυτά τα αγάλματα. Λίγα χρόνια νωρίτερα είχαν βρει το μαυσολείο του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας, του Κιν Σι Χουανκι, στην περιοχή Ξιάν. Εκεί τα βρήκαν αυτά. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του ενός που ήταν επικεφαλής των ανασκαφών, το σχέδιο του μαυσολείου ήταν εμπνευσμένο από την αρχαία Λικαρνασσό, στη Μικρά Ασία. Και ήταν ένα μέρος πολύ κοσμοπολίτικο, αφού οι εργάτες κατάγονταν από την κεντρική Δυτική Ασία. Μάλιστα είχε και ακροβάτες, αγάλματα, μέσα αυτός ο αυτοκράτορας Κιν, ο οποίος 38 χρόνια, δηλαδή ήταν αυτοκράτορας, και 38 χρόνια φτιάχνανε αυτά τα αγάλματα, βρήκανε. Μάλιστα χρειάστηκαν 700.000 εργάτες να τα κάνουν επί 38 χρόνια. Μιλάμε για το 210 π.Χ. Τότε έγινε ο Πύλινος στρατός. Επί 38 χρόνια φτιαχνότανε. Mm-hmm. Μάλιστα, φαίνεται δεν πρόλαβε να το τελειώσει όλο, γιατί μερικά αγάλματα ήταν ημιτελή. Πέθανε εντωμεταξύ. Mm-hmm. Και από το 1987 αυτά τα αγάλματα είναι στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, βέβαια, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Όπως είπαμε λοιπόν, εκτός από τα αγάλματα, βρεθήκαν στην έρημο Τάκλα Μακάν, μόνο έρημος δεν είναι έρημος. Είναι θαμμένες πόλεις εκεί, λέει, πάρα πολλές, κάτω από την άμμο της ερήμου. Και βρέθηκαν πολλοί τάφοι με μούμιες, δεκάδες μούμιες, χιλιετηρίδων, οι οποίες ήταν τέλεια διατηρημένες από την ξηρασία της ερήμου.
Δηλαδή είχαν βοήθησε αυτή η ξηρασία, δεν έπεστε βροχή. Και γι' αυτό διατηρήθηκαν οι μούμιες μέσα εκεί, από την ξηρασία. Mm-hmm. Αλλά όπως είπαμε, οι νεκροί δεν ήταν Κινέζοι. Ήταν ψηλοί, κοκκινομάλιδες, είχαν ανοιχτόχρωμα μάτια και ανάγονται οι πιο παλιές το 1800 π.Χ., δηλαδή 4.000 χρόνια πριν. Και οι πιο πρόσφατες το 300 π.Χ. Αυτές ήταν επί Μεγάλου Αλεξάνδρου το 300. Μεταξύ αυτών βρήκανε και αυτή την ωραία την πριγκίψα που τη λέγανε η ωραία κοιμωμένη του Λουλάν. Και όταν έκαναν λοιπόν το DNA στις μούμιες βρήκαν ότι καμία σχέση δεν είχαν οι Ουγγούροι της περιοχής και αποδείκνυαν ότι ήταν με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Αυτό έγινε τη δεκαετία του 1990, γιατί δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα αυτοί οι Ουγγούροι τότε με τις μούμιες. Θέλανε αυτονόμηση της περιοχής. Όμως το DNA ήταν πεντακάθαρο. Δεν είχαν καμία σχέση. Και οι ανθρωπολόγοι επιπλέον είχαν βρει γωνιοδιώματα παραπέμπουν σε κατοίκους Ανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον τα ρούχα των νεκρών είχαν ελληνική τεχνοτροπία μοτίβα, είχαν διατηρηθεί ως και τα ρούχα. Επίσης βρέθηκαν το σύμβολο της γνωστής βάστικας επάνω στα εγχάρακτα ταφικάνα θύματα. Mm-hmm. Ακόμα πιο εντυπωσιακά, όπως είπαμε, ήταν μία μούμια που βρέθηκε και του 1000 π.Χ. η οποία είχε ύψος 1,90 και έφερε χρυσή νεκρική προσωπίδα κατά το συνήθεια των Μυκηναίων, όπως το Αγαμέμνον που είπαμε. Επιπλέον τα κείμενα των Χεταίων επιβεβαιώνουν ότι για τους Αχιγιάβα μιλάνε, για τους Αχιγιάβα δηλαδή τους Αχαιούς που προχώρησαν πολεμώντας μένα από τη Συρία και φτάσαν στα βάθη της Ασίας. Τα λένε και τα κείμενα των Χεταίων που έχουν βρει. Επιπλέον στην ελληνική πόλη Νίγια, που είναι 640 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης, μιας κινέζικης πόλης, βρέθηκε ελληνικός αμφορέας το 1993. Και ένας Βρετανός εξερευνητής, ο Σερ, πώς το λέγαν, Όρελ Στέιν, κάπως έτσι, ο οποίος πήγε εκεί στην Κίνα να κάνει ανασκαφές, το 1903 τώρα μιλάμε, 106 χρόνια πριν, όχι 106 παραπάνω, άκουσα από Κινέζους χωρικούς, μιλάγαν για μια αρχαία ελληνική πόλη, η οποία ήταν όμως θαμένη κάτω από μολόφους. Το άκουσε λοιπόν αυτός ο Βρετανός, κάτω από την άμμο. Και ήθελε να κάνει ανασκαφή. Mm-hmm. Η είδηση λοιπόν των ευρημάτων όντως έκανε ανασκαφή και μεταδόθηκε από το Κινέζικο πρακτορείο στην Αυστραλία. Αυτά που βρήκανε. Και έτσι βρέθηκε η πόλη Νίγια. Όπως είπαμε, οι Κινέζοι, στην αρχαία ελληνική γλώσσα οι Κινέζοι ονομάζονται Σίνες. Έτσι λέει το λεξικό Σταματάκου. Στην ορολογία η λέξη Σίνης είναι ο κατερημόνων, ο ληστής, ο άρπαξ. Τώρα, η λέξη το Σίνος ερμηνεύει το σπληγή, βλάβη, όλεθρος. Θυμάσαι από το Θησέα που λέει ότι νίκησε το Σίνι το Πιτιοκάμπι, ναι. Ένα ληστή, καθώς ερχόταν στην Αθήνα αυτά τα που έκανε τους άθλους ο Θησέας. Ο Σίνις, ο Πιτιοκάμπι σημαίνει όλεθρος προσωποποιημένος. Η ιδιότητα λοιπόν των Σινών, οι Κινέζων, ως εξολοθρευτών εναντίον των Ιώνων Ελλήνων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, όπως είπαμε, ενώ η Νότια Κίνα ονομάζεται ακόμα Ιουνάν, δηλαδή Ιωνία, και είναι οι Έλληνες οι Ιουνάν, δεν υπάρχει πλέον επίσημα κανένας Ιωνας Έλληνας. Τώρα απόγονοι έχουν μείνει, αλλά έχουν ξεχάσει κι αυτοί. Οι Γερμανοί αρχαιολόγοι λοιπόν απέδειξαν την ύπαρξη τουλάχιστον 12 ελληνικών πόλεων στην Κίνα. Και όμως η κινέζικη κυβέρνηση, για να τα κρύψει όλα αυτά στην αρχή, τα κάλυψε τους αρχαιολογικούς χώρους όλους με λόφους χωμάτων και φυτεύτηκαν δάση για να τα κρύψει. Τώρα έχει αλλάξει η νοοτροπία. Τώρα πλέον τα βγάζει, τα φανερώνω, όπως... Και όμως και από εδώ η πολιτική δική μας, ενώ υπήρχαν και στην Αυστραλία δημοσιεύματα και τα λοιπά, και στη Βρετανία, δεν απέτυχε να γίνει ανασκαφή στα μέρη αυτά. Καμιά ελληνική αρχαιολογική αποστολή δεν πήγε.
θέλω να σου πω. Ναι. Από τη δεκαετία όμως του 1980 αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον και έτσι μια ομάδα Κινέζων και Ιαπώνων βέβαια, όχι μόνο Κινέζων, άρχισε να ψάχνει να βρει την πόλη Νίγια, αυτή τη χαμένη πόλη Νίγια, την οποία τη βρήκανε. Και όταν τη βρήκανε, βρήκαν μέσα ερείπια με έπιπλα ελληνικού στυλ. Δηλαδή βρήκαν ανάγλυφες παραστάσεις με μεάνδρους, με αμφορείς ελληνικούς, με αναπαραστάσεις από τα ομηρικά έπι, τι άλλο πια, πιο σημαντική απόδειξη από αυτό, να έχουν αναπαραστάσεις από ομηρικά έπι. Και η χρονολόγησή τους ανάγεται τότε που έγινε η δηλαδή στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Κι όμως, κανένα ιστορικό στοιχείο δεν υπήρχε μέχρι πριν που να αναφέρει την παρουσία Ελλήνων στην Κινέζικη αυτή επαρχία. Λέγανε ότι φτάσανε μέχρι, ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι το Γάγκη ποταμό, λέγανε. Κατάλαβες. Ναι. Ενώ είχε πάει και μέσα στην Κίνα. Και βρέθηκε ολόκληρη πόλη. Αυτή κάτι, η Νίγια, η χαμένη πόλη Νίγια. Είναι φοβερό. Κάτι επίσης περίεργο είναι για το Θιβέτ, που πολλοί λένε ότι Θιβέτ σημαίνει θείον, έψιλον γιώτα ωμέγα, ιδεών, ωμέγα, θείων ιδεών, δηλαδή ιδεών από κάτι υπέρτατο, θείων ιδεών βασιλέων Ελλήνων τρόπεων, Θιβέτ, έχουν υποστηρίξει πολλοί και έγραψαν και αείμνηστοι συγγραφείς στο παρελθόν. Ναι. Και φοράνε και περικεφαλές, ναι, και τα λοιπά. Εκεί τα μυστήρια στο Θιβέτ είναι, είχε πάει θυμάμαι το 2007 ο Καραμαλής εκεί και τον είχαν υποδεχθεί με φορεσιές θιβετιανές που θυμίζουν τους Σαολίν, αυτά τα πρωτοκαλί που φοράνε. Πίσω είχε, εκεί που συναντήθηκε με αυτούς εκεί τους εκπροσώπους των Κινέζων, τι ήταν τότε, το 7, το θυμάμαι σαν τώρα, το πέσανε τα δελτία ειδήσεων. Πίσω είχε με άνδρους εκεί που καθόντουσαν. Μπράβο. Και στο Θιβέτ έχουν κλέψει. Τώρα βέβαια εκεί αυτοί περισσότερο είναι Μογγόλοι, αλλά έχουν πάρει όλα αυτά τα σύμβολα. Τέλος πάντων, και τα έχουν. Για το Θιβέτ λοιπόν, το περίεργο όνομα. Παλιά είχα διαβάσει ότι είχε βρεθεί εκεί μια περιοχή, ένα μοναστήρι στο Θιβέτ που Μπράβο, λέγεται Σούλι. Αυτό το μοναστήρι με τους... Και κρατούσαν λέει από το Διόνυσο. Επίσης λένε ότι ευάφονταν οι πολεμιστές επί Διονύσου στο πρόσωπο, κάτι που θυμίζει την ταινία Braveheart με τον William Wallace. Ναι. Βάφονταν λέει με τα χρώματα των Ολυμπίων, λέει με το γαλάζιο, με το λευκό. Επίσης χρησιμοποιούσαν λέει τις φρικτορίες και αυτό πέρασε μετά για να στέλνουν μηνύματα από τον ένα πύργο στον άλλο στους πολέμους. Μία ακόμη συνήθεια δηλαδή που μεταλαμπαδεύτηκε εκεί. Μάλιστα. Το Παγκράτιο και το Πάνμαχο, οι πολεμικές τέχνες. Όλα αυτά που είπαμε για την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική που έχει ως συνέπεια για τον Πύλινο στρατό. Μετά είναι οι Ρόδακες, οι Μέανδροι, οι Σβάστικα, τα πανάρχια, σβάστικα, τα πανάρχια αυτά σύμβολα. Υπέληξη, οι περικεφαλές, υπάρχει μια φυλή εκεί, ή μια κάστα, μια ομάδα, μια. Εκεί τέλος πάντων μια περιοχή με κάποιους ανθρώπους που λέγονται οι Μπον του Θιβέτ. Και λέγονται. Οι Μπον. Bon. Α, οι Μπον. Bon, ναι. Οι Μπον, οι οποίοι λέει δώσαν τα μυστικά του υδραργύρου στο Χίτλερ για τους κινητήρες των αντιβαρυτικών σκαφών των Ναζί, από αρχαία κείμενα που είχαν εκεί κρατημένα. Φορούσαν λέει περικεφαλές και χόρευαν χορούς όπως είπες αρχαίους. Ναι. Όλα αυτά. Δεν έχει ασχοληθεί κάποιος επίσημα. Μα, καλά, δεν έχει ασχοληθεί. Στην Ελλάδα ναι, δεν θα ασχοληθούν ποτέ. Τώρα εγώ που έρχομαι όλα αυτά τα πράγματα βλέπω παντού Ελλάδα. Ναι, δηλαδή παντού το θέμα πάει. Είναι αν αυτοί οι Μπον υπάρχουν, που φαίνεται ότι υπάρχουν, έχουν ασχοληθεί και συγγραφές και ερευνητές στο εξωτερικό. Αυτά τα είχε πει ο Λιακόπουλος πρώτη φορά, τα είχα ακούσει, για να αποδίδουμε και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, πριν από χρόνια, για τους Μπον. Αν δώσαν αυτή την τεχνολογία που την είχαν κρατημένη και από πανάρχια κείμενα κρυμμένα. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό, να σου δώσουν τεχνολογία αντιβαρυτική από πανάρχια κείμενα. Εκτός αν όλα αυτά είναι συνωμοσιολογίες. Μα λένε το παλάτι του λέει στο Θιβέτ, είναι λέει ένας υπτάμενος δίσκος, ο οποίος ναι, τον έχουν προσαρμόσει στη γη δηλαδή. Κάτι τέτοιο είχα ακούσει. Σύν ότι εκεί στην περιοχή αυτή υπάρχουν οι δίσκοι των Ντρόπας ή Τζόπας. Ναι, ναι, ναι. Που πάνω έχουν το ε, έχουν σχέση με το Σύριο και την πινακίδα του Ιδαλίου, όπως λες, όπως έχεις αποκαλύψει εσύ, Ελένη. Γιατί είσαι και εσύ πρωτοπόρος, είσαι εντάξει, μια ερευνήτρια που έχεις κάνει. Έχει έχεις δώσει στοιχεία. Και άλλοι έχουν ασχοληθεί και εγώ μαζί με αυτούς. Ναι. Ναι, δηλαδή εσύ γνωστοποίησες το αρχείο του Αξιώτη για το Σύριο και όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Βέβαια, ναι. Και εντυπωσιακά συνάμα. Οπότε για το Θιβέτ, για όλα αυτά που είπα εγώ τώρα. Μπορεί να είναι όλα ψέματα, δεν νομίζω. Οι περικεφαλές και οι χωροί αυτοί εκεί που μπαίνει και σήμερα οι Θιβετιανοί τους υιοθετούν, κάτι κρύβεται από πίσω. Ναι.
Ναι. Και ο Σκοτσέζος Σαλ Φόρτ αναφέρεται, βρέθηκαν στην περιοχή, λέει, του Εδιμβούργου, άκου να δεις, φέρετρα μισοκατεστραμμένα που περίχαν μια φυλή νάνων. Και ο Φόρτ μιλάει για μια φυλή νάνων από το διάστημα πρασίνων και ότι πρέπει να γίνουν έρευνες στην έρημο Κόμπι της Μογγολίας, γιατί σύμφωνα με θρύλους υπάρχουν υπόγειες στοές και πόλεις στην Κεντρική Ασία πολλών χιλιάδων ετών που βγάζουν πράσινο φως, λέει, και ιδρύθηκαν από νάνους που ήρθαν από το διάστημα, αυτά τα πράσινα ανθρωπάκια. Και ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρουμε ότι πολέμησε με υποχθόνια όντα στο Θιβέτ, στο Ιερό Χαρόνιο Άντρο, στο Σπήλαιο, και ήταν είσοδο στο Άδη. Θα τα πούμε και αναλυτικά, γιατί, λέει, μόλις φράγησε αυτή την πύλη, σταμάτησε την εκστρατεία και γύρισε στη Βαβυλώνα, όπου και πέθανε. Αυτή ήταν η αποστολή του, που του είχε δώσει το μαντίο Σίουα. Και αυτά τα είχε αναφέρει και ο Φουράκης, αυτά τα πράγματα. Α, και θέλω να σου πω ότι εκεί στο Θιβέτ που έλεγες πριν, κάτι μοναχοί, οι βουδιστές μοναχοί, είχαν πάει κάποιοι επισκέπτες σε ένα βουδιστικό μοναστήρι. Και εκεί οι Αμερικανοί βρέθηκαν σε ένα μογγόλικο μοναστήρι του 1920 τώρα, στο 600ο μοναστήρι των Λάμα, του Τουερίν. Ο Τζον Σπένσερ και ο Βίλιαμ Τόμσον, από ό,τι θυμάμαι. Εκεί λοιπόν ανακάλυψαν κρυφά ένα πολυγονικό δωμάτιο με 12 ή 13 πλευρές, το οποίο αναπαρίστανε τον αστερισμό του Ταύρου. Άνοιξαν λοιπόν τότε κατά λάθος ένα σκοτεινό δωμάτιο, δεν τους βλέπαν οι μοναχοί, από όπου στο βάθος έβγαινε ένα πράσινο φως. Εκεί υπήρχε λοιπόν μια σύραγγα με αρκετά παρακλάδια. Αυτά τα έχει κάνει μια συνέντευξη ο Φουράκης και στον Παντελή Γιαννουλάκη, μου φαίνεται κάτι τέτοιο, ναι. Και τα αναφέρει αυτά. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια σύραγγα και που έδειχνε κατεύθυνση της Πλειάδες. Στο τέλος της σύραγγας, με το πράσινο φως, ήταν παρατεταγμένα μερικά ορθογόνια κυβότια, 25-30 εκατοστά, τα οποία, άκου να δεις, εωρούντο μισό μέτρο πάνω από το δάπεδο, δηλαδή να ακούμπουσαν στο δάπεδο, εωρούντο. Και κατάλαβαν τότε αυτοί οι Αμερικανοί ότι ήταν σαρκοφάγοι αυτά τα πράγματα. Κοίταξαν μέσα και τι να δουν. Στα πρώτα τρία ανακάλυψαν πτώματα μοναχών, κανονικών μοναχών. Στο τέταρτο το πτώμα μιας γυναίκας με αντρικά ρούχα. Στο πέμπτο ήταν ένας συνδός με μανδύα. Και στο έξω ένας άντρας, ένας άνθρωπος, πρέπει να έζησε το 1700. Όλα τα πτώματα ήταν καλοδιατηρημένα. Ναι. Στο τελευταίο όμως κυβότιο, ο Σπένσερ, ο ένας από αυτούς, τρόμαξε, γιατί όταν είδε το πτώμα ενός άντρα που ήταν ντυμένος με ασημένια πανοπλία και ο οποίος αντί για κεφάλι τι είχε, μια σφαίρα από καθαρό ασήμι με στρογγυλές τρύπες στη θέση των ματιών και ένα μικρό ιδές πράγμα γεμάτο μικρές τρύπες στη θέση της μύτης. Δεν υπήρχε στόμα, ήταν δηλαδή ρομπότ μάλλον. Ξαφνικά, ενώ το κοιτάζανε, λέει, τα μεγάλα στρογγυλά μάτια άνοιξαν διάπλατα και άρχισαν να εκπέμπουν μια τρομακτική πράσινη λάμψη. Τρομαγμένοι και οι δύο άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο φωνάζοντας. Σκέψη τρομάρα πήραν. Οι βουδιστές μοναχοί, όταν πήγαν στους βουδιστές και τους λένε είδαμε αυτό και εκείνο και τρομαγμένοι, δεν το παραδέχτηκαν την ύπαρξη των σαρκοφάγων με τίποτα. Τους είπαν ότι μάλλον είχαν παρεστήσεις και δεν ήξεραν τι έβλεπαν και τι έλεγαν. Και μάλιστα για να τους κάνουν να τους φύγει αυτή η ιδέα, τους έδειξαν κάτι παρόμοιες μινιατούρες των σαρκοφάγων, μικρές, που τις είχαν και σε μινιατούρες, δηλαδή εκτός από τις μεγάλες σαρκοφάγους είχαν κάτι μινιατούρες. Και τους λέει να, αυτές είναι. Αλλά όταν ο Σπένσερ τους ρώτησε για τον άντρα με την ασημένια πανοπλία, τότε παραδέχτηκαν ότι ήταν ένας ανώτερος άρχοντας που ήρθε από τα άστρα, από τον αστερισμό του Ταύρου των Πλειάδων. Γι' αυτό είχαν τον αστερισμό αυτό, εκεί πέρα. Ο Σπένσερ τότε κατάλαβε ότι όσο αφορούσε τις μεγάλες σαρκοφάγους, κατάλαβε ότι του λέγανε ψέματα και ότι πηγαίνουν να τους ξεγελάσουν, ας πούμε. Ναι. Όταν γυρίσαν λοιπόν στην Αμερική, ο Τόμσον, και επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς του Σπένσερ, γιατί είπαμε ότι ήταν δύο οι Αμερικάνοι, και τα δημοσιεύσαν όλα, συμπληρώνοντας ότι και αυτός είδε τα πτώματα σε μογγολικά μοναστήρια, διατηρημένα ανέπαφα για ολόκληρους αιώνες, και άκουσε να μιλάνε για σημαίνιους ανθρώπους που είχαν έρθει πριν χιλιάδες χρόνια από τα άστρα, που έμοιαζαν με ρομποτοειδή.
Αλλά αυτά ήταν κακά. Αυτά μάλλον φέρανε εκεί την καταστροφή με τους Έλληνες, από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν βάτησαν τις Πλειάδες με το όνομα των 7 θυγατέρων του Άτλαντος, του Τιτάνος, που καταδικάστηκε να βαστάει τον ουρανό σώμος τους. Και η πινακίδα του Ιδαλίου αναφέρει τον πόλη μεταξύ Έλληνων και Ατλάντων. Λέω εγώ. Πώς στείλαν και αυτά τα ρομπότ, ξέρω εγώ, τα πράσινα που βγάζαν. Για τους Τουαρέγκ λοιπόν οι Πλειάδες είναι θυγατέρες της νύχτας. Τέλος πάντων και για τους Έλληνες ήταν θυγατέρες του Άτλαντος και της Πλειώνης, και οι οποίες μετατράπηκαν σε άστρα από τους θεούς, έτσι πιστεύαν για τις Πλειάδες. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει και ο, έγραψε λοιπόν ο Παντελής Γιαννουλάκης στο βιβλίο του Κούφια Γη, από το οποίο είναι παρμένη η ανώτερη συνέντευξη του Ιωάννου Φουράκη, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επιζήσαντες Άτλαντες έχουν μεταφέρει τα υπερτεχνολογικά μηχανήματά τους στο εσωτερικό της γης και προσπαθούν να καταλάβουν τον πλανήτη με αντιπροσώπους τους μεταξύ των ανθρώπων που έχουν τοποθετήσει σε υψηλές θέσεις. Αυτά ο Παντελής Γιαννουλάκης στο βιβλίο του Κούφια Γη. Δεν είναι φοβερό? Αυτό θυμίζει και το οτιδήποτε λέγεται με τον Μέγα Αλέξανδρο και τους Κρονίους, τους οποίους, όπως λέγεται, φημολογείται, ξέρω εγώ, τους έκλεισε στα Τάρταρα. Ναι. Τι αναζητούσαν λοιπόν οι Έλληνες στην έρημο, γιατί πήγαν εκεί? Και γιατί κάναν μόνιμη εγκατάσταση, γιατί φτιάξαν πόλεις? Μήπως τελικά αυτές οι πόλεις ήταν φρούρια και φυλάκια και οι άνθρωποι φύλακες κάποιου μυστικού? Μήπως... θέλω να πω, θέλαν κάτι να φυλάξουν εκεί πέρα. Τι τον δίδαξε ο Αριστοτέλης στο Μέγα Αλέξανδρο? Γιατί? Μάλιστα. Είπε ότι έπρεπε να πάει εκεί οπωσδήποτε. Είναι σίγουρο ότι το ανέφερε για την εκστρατεία του Διονύσου και του πρότεινε μάλλον ότι αυτή η διαδρομή ως πιο ασφαλή για να προσεγγίσει την έρημο. Η εκστρατεία του Διονύσου, όπως είπαμε, έχει αποδειχτεί σε πείσμα όσο νομίζαν ότι ήταν φαντασία. Από την ύπαρξη νεκρών με ηλικία 4.000 ετών που βρεθήκανε ανάμεσα στις μούμιες στην Τάκλα Μακάν. Γιατί η ηλικία αυτή των μουμιών είναι κοντά στην εκστρατεία που έκανε ο Διόνυσος, που υπολογίζουν ότι έκανε ο Διόνυσος. Οπότε, ένα πρώτο συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί από τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος επιχείρησε αυτό το κομμάτι της εκστρατείας του να επιθεωρήσει μάλλον τα έργα που άφησε ο Διόνυσος. Να κατάλαβε τα φυλάκια αυτά. Κατάλαβα. Τι προστάτευαν αυτοί οι φύλακες? Λοιπόν. Γιατί ακριβώς εμπόδιζαν να διαφύγει από την περιοχή? Μήπως υπήρχαν επικίνδυνοι φυλακισμένοι στην έρημο? Αυτό είναι το θέμα. Θα το δούμε το ζήτημα λοιπόν αυτό, ξεδιπλώνοντας το αρχείο που έχεις και τις γνώσεις σου, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και την προβολή των βίντεο σχετικά με τον πύλινο στρατό. Ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο, Ελένη, με το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στο δεύτερο μαζί σου, για να πούμε περισσότερα για τις πυραμίδες σε αυτές τις περιοχές, τις μυστηριώδεις πυραμίδες που σχετίζονται με την εκστρατεία του Αλεξάνδρου, τουλάχιστον σύμφωνα με την παρασκηνιακή εντός ή εκτός εισαγωγικών κυρίες και κύριοι γνώση, και όλα τα υπόλοιπα. Ένα τελευταίο σχόλιο, εάν θέλεις, για τον πύλινο στρατό, αν και μας αποκάλυψε αρκετά, και θα συνεχίσουμε κατόπιν. Okay. Αν θες ένα τελευταίο σχόλιο για τον πύλινο στρατό, υπάρχει κάτι άλλο που δεν μας είπες? Δεν νομίζω. Μου φαίνεται το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Εξαντλήσαμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και Ελένη, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Πριν από τις διαφημίσεις, κάποια βίντεο, όπως είπα, σχετικά με το θέμα του πύλινου στρατού και των μυστηρίων εκεί της περιοχής αυτής και των εκστρατιών του απότατου παρελθόντος. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος και τα όσα έχει να μας πει η κυρία Δάγιου. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και από την προβολή που έγινε των βίντεο σχετικά κυρίως με το θέμα του πύλινου στρατού. Θα συνεχίσουμε για να μας πει ακόμα περισσότερα η κυρία Δάγιου, μετά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας ανέλυε, όπως είπα, ξεδιπλώνοντας το αρχείο της, για την περιοχή αυτή της Ασίας, κυρίως εκεί Κίνα, Θιβέτ, έρημος Τάκλα Μακάν, όπως λέγεται εκεί η περιοχή της Μογγολίας. Και δεχτήκαμε πολλά μηνύματα τώρα με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Να συνεχίσει. Πολλοί κόσμος έχει πολλά ερωτήματα. Υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται για το θέμα και θα μας πει περισσότερα η κυρία Δάγιου. Ελένη, συνεχίζουμε βεβαίως, γιατί όπως είπα, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο εκτός από τις πυραμίδες, γιατί ανοίγουν παραθυράκια στη γνώση πολλά. Μπορείς να πάρεις, ας πούμε, σαν να έχεις μια οθόνη touch μπροστά σου, από το θέμα του Μέγα Αλέξανδρου και της εκστρατείας του μέχρι αυτά που λέγονται για το σφράγισμα των πυλών, των ρηπαρών γενών, και βεβαίως
Το δεύτερο μέρος, όπως είπα, έχει να κάνει κυρίως με τις μυστηριώδεις πυραμίδες εκεί στην περιοχή αυτή. Τη στέπα της Μογγολίας ή την έρημο Τάκλα Μακάν, ποιος τις έκτισε. Το σφράγισμα των πυλών ή να πούμε τώρα για τις πυραμίδες. Ας πούμε για το σφράγισμα των πυλών, το Σινικό Τείχος επίσης, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων οι αναζητητές της απόκριφης γνώσης, και μετά να περάσουμε στις πυραμίδες. Ναι. Μας έλεγες για τον Άγιο Ανδρέα, τι σχέση έχει ο Άγιος Ανδρέας τώρα, θα πει κάποιος, με τον Μέγα Αλέξανδρο, και ποιος είναι αυτός ο Άγιος Ανδρέας. Σε μια προφητεία του Άγιος Ανδρέας ο Σαλός, έτσι λέγεται, ο Σαλός σημαίνει τρελός. Γιατί φαίνεται αυτά που έλεγε προκαλούσανε. Εντός εισαγωγικών δηλαδή. Τρελός, ναι, ο καταχριστών Σαλός. Ναι. Ο καταχριστών Σαλός. Πολλοί κάνουν Άγιοι Σαλότητα δείχνουν για να... και σύγχρονοι Άγιοι από ό,τι γνωρίζω το κάνουν αυτό. Λοιπόν, σε μια προφητεία του Άγιος Ανδρέας ο Σαλός έλεγε ότι κατά το έτος εκείνο θα ανοίξει ο Κύριος τις πύλες των Ινδιών που έκλεισε ο βασιλιάς των Μακεδόνων Αλέξανδρος. Θα βγουν τότε από εκεί οι 72 βασιλείς, μιλάει για την εποχή που θα έρθει ο Αντίχριστος, με το λαό τους, τα λεγόμενα βδελιρά έθνη, που είναι πιο συχαμερά από κάθε αηδία και δυσοδεία. Αυτά τα έθνη, τα βδελιρά δηλαδή, θα διασκορπιστούν σε όλο τον κόσμο και θα φέρουν καταστροφή. Όσοι κατοικούν μάλιστα στην Ασία, προτρέπει αυτούς που κατοικούν στην Ασία, ας φύγουν και να πάνε στα νησιά των Κυκλάδων, γιατί εκεί μόνο τα ρυπαρά έθνη δεν θα πάνε. Λες αυτό να το ξέρουν και να έρχονται εδώ όλοι, να το έχουν μάθει, στα νησιά εννοώ τα δικά μας. Η σελήνη λοιπόν, λέει, συνεχίζει, και τα άστρα θα σκοτιστούν και ο ήλιος θα γίνει σαν αίμα. Ο Άγιος μας πληροφορεί λοιπόν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, κατά την εκστρατεία του στα βάθη της Ασίας, έχει την πύλη τα βδελιρά έθνη, τους Γόγ και τους Μαγόρ, και σφράγισε τις πύλες. Αυτό το συνδέουμε και με την Αποκάλυψη του Ιωάννη που λέει στο κεφάλαιο Θήτα, στίχη 1-2-3, που λέει «Ήνοιξε το φρέαρ της Αβύσου και σκοτίστη ο ήλιος και ο αείρεκ του καπνού του φρέατος και ξύλθαν ακρίδες στη γη και είχαν εξουσίαν ως οι σκορπιοί της γης». Μας μιλάει λοιπόν για παράξενα όντα που θα βγουν από το φρέαρ της Αβύσου τρομακτικά, που θα πέσουν πάνω στους ανθρώπους. Είχαν φαίνεται ανοίξει πάλι πύλες και ο Μέγας Αλέξανδρος πήρε διαταγή να τις κλείσει, γιατί βγαίναν τα ρυπαρά έθνη στην επιφάνεια. Ναι. Επομένως είχε θεϊκή αποστολή και δεν ήταν σφαγέας όπως λένε, ούτε διεστραμμένος που έχουν βγάλει και από έργα που έχουν κυκλοφορήσει, αλλά ναι, υπηρετούσε τις διαταγές του Θεού που πήρε από την Οάση Σίουα. Γνωρίζουμε λοιπόν για τους Ελοχήμ, που παρά τη θέληση, το θέλημα του Θεού, πήγαν με τις κόρες των ανθρώπων, είναι γνωστό, και δημιούργησαν, έτσι βγήκαν οι γίγαντες, οι Νεφελήμ, οι οποίοι αυτοί οι γίγαντες, οι Νεφελήμ, έτρωγαν το βιός των ανθρώπων. Λοιπόν, παραστράτησαν οι άγγελοι και πήγαν με τις κόρες των ανθρώπων. Και μάλιστα είχαμε κάνει μια εκπομπή ολόκληρη για να αποδείξουμε ότι μέχρι το 300 μετά Χριστόν τα κείμενα όλα αναφέραν αγγέλους. Ενώ από εκεί και μετά, από την ημερομηνία αυτή, λέγανε «Η του Θεού». Κατάλαβες. Ενώ το πρώτο κείμενο έλεγε άγγελοι καθεαυτού. Λοιπόν, πήγανε λοιπόν με τις κόρες των ανθρώπων και δημιουργήθηκαν οι γίγαντες. Αυτοί έτρωγαν το βιός των ανθρώπων. Τα πλάσματα αυτά τα τιμώρησε ο Θεός και σφραγίστηκαν μέσα στη γη, σε ειδικές πύλες. Οι υποχθόνιες χώρες που κρατούν τα ρυπαρά έθνη ονομάζονται η γη των Γόγ και Μαγόρ. Ο Άγιος Ανδρέας λοιπόν αναφέρει την περιοχή της Ινδίας και των Ιμαλαίων, ότι είναι αυτή η περιοχή. Μάλιστα λέει Ινδαλία, έτσι αναφέρει η περιοχή. Ινδαλία. Αυτές οι πύλες φαίνεται λοιπόν να άνοιγαν κάθε τόσο πριν έρθει ο Χριστός, και μια τέτοια αποστολή φαίνεται ανέλαβε ο Μέγας Αλέξανδρος σύμφωνα με τον Άγιο Ανδρέα να κλείσει αυτές τις πύλες, οι οποίες τώρα μπορεί στην εποχή μας να έχουν ανοίξει πάλι. Με τόσους πολέμους που γίνανε εκεί, με τόσες βόμβες που πέσανε, γιατί είναι η περιοχή εκεί που γίνανε οι σχετικοί πόλεμοι. Λοιπόν, αυτά όσον αφοράνε τα ρυπαρά έθνη και το Μέγα Αλέξανδρο που πήγε εκεί στην περιοχή. Τώρα, το για ερώτημα να στρογγίσει τις πύλες. Το ερώτημα είναι το εξής. Ήταν θεϊκή αποστολή. Αν ο Μέγας Αλέξανδρος με το στρατό του, ναι,
Μπούμε σε αυτή τη λογική, τέλος πάντων κάποιος το εξετάσει έτσι, λέω τώρα. Με ποια τεχνολογία έφτιαξε αυτές τις πύλες, τι ήταν αυτές οι πύλες, δηλαδή τι, ναι, τι ήταν έφτιαξε. Αυτές οι πύλες. Τζάμι έφτιαξε, ένα γυαλί έφτιαξε, τι έφτιαξε. Μάλλον ήταν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Δεν πώς το, και πώς το έκαναν, αυτό πώς το έκαναν, θα πρέπει, εάν αρχίσει και το ψάχνει κανείς το θέμα, να είχαν μια γνώση στα ιερατεία και να την έδωσαν ο Αριστοτέλης στο Μέγα Αλέξανδρο, ξέρω εγώ, ναι, τώρα λέω, και αυτός να την πήρε μετά με το στρατό του και να πολέμησαν, να ανοίξαν αυτές τις οντότητες εκεί πέρα, τα περίεργα αυτά τα πράγματα, και να τα έβαλαν μέσα στα σπήλαια ή στα έγκατα με κάποιο τρόπο να μην ξαναβγούν έξω. Με κάποιο τρόπο τα φυλάκισαν. Κοίτα να δεις, δεν έχουμε πει ότι και κατά την πολιορκία της Τύρου το να ακολουθούσαν και οι πύρινες αυτές ασπίδες που ρίξαν τα τείχη της Τύρου κτλ. Επομένως, είχε και βοήθεια άλλη. Είχε και βοήθεια ουράνια που λένε. Από εξωγήινα όντα, από ουράνια όντα, από ό,τι θέλεις. Ή... Και πιστεύω ότι τον κατευθύνανε. Ίσως αυτή η τεχνολογία να ήταν η ίδια με ό,τι λέγεται για τους Ολύμπιους που νίκησαν τους Τιτάνες και και τους φυλάκισαν. Μπράβο, μπράβο. Μπορεί, ναι, να είναι το ίδιο πράγμα που μεταλαμπαδεύτηκε, ναι, ή παραδόθηκε στους ανθρώπους από τους Ολύμπιους, λέω τώρα εγώ. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να το συλλάβουμε το θέμα. Ναι, αλλά... μια υπόθεση, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, αυτό. Μάλιστα. Το μόνο τώρα, εμείς ό,τι φανερώνει η αρχαιολογική σκαπάνη και αυτά παραδεχόμαστε βέβαια. Ναι. Και ή, εκτός, τώρα... ή εκτός, για να πάμε και στο θέμα μας το κυρίως για το δεύτερο μέρος, οι πυραμίδες. Πυραμίδες, ναι, οι πυραμίδες που έγιναν εκεί είναι επίσης κάτι σαν πύλη σφραγίσματος. Ναι, ναι, θα πούμε για ποιο λόγο και πού κάναν τις πυραμίδες. Δεν τις κάναν τυχαία, θα εξηγήσουμε πού γινόντουσαν. Πάντως θα πούμε τώρα για τις πυραμίδες που υπάρχουν εκεί στην επαρχία Ιουνάν, στην Ιωνία. Το 1994 ο γερμανός ερευνητής Hartinghausdorff, κάπως έτσι, επισκέφτηκε την Κίνα, όπου πήγε στην επαρχία Σενσί της κεντρικής Κίνας. Εκεί λοιπόν αυτός ανακάλυψε την ύπαρξη πυραμίδων, είχε ακούσει για αυτές και πήγε για επί τούτου, οι οποίες ήταν άγνωστες στο δυτικό κόσμο. Το χρονικό όμως ξεκινά από το 1912, από δύο Αυστραλούς εμπόρους. Μιλάμε το 1912, έτσι, οι οποίοι ταξίδευαν έμποροι, ήταν στις απέραντες πεδιάδες εκεί του Κιντσάν, στην επαρχία Σενσί, στην κεντρική Κίνα πάντως. Εκεί λοιπόν αυτοί ανακάλυψαν την ύπαρξη 100 πυραμίδων. Όταν ρώτησαν τον ηγούμενο ενός μοναστηριού βουδιστικού για αυτές, τους πληροφόρησε ότι οι πυραμίδες αυτές ήταν πολύ αρχές, ούτε ξέραν αυτοί από πότε ήταν. Πρέπει να ήταν, τους λένε, τουλάχιστον 5.000 ετών. Αντιλαμβάνει λοιπόν κανείς πόσο παλιές θεωρούνται τότε. Συνεχίζοντας, τους είπε ότι πρέπει να είχαν εκτιστεί όταν στην Κίνα βασίλευαν οι αρχαίοι αυτοκράτορες, οι οποίοι όμως θεωρούνται ως γη των θεών. Και έφτασαν στην περιοχή με πύρινους υπτάμενους δράκοντες, δηλαδή με πύρινα οχήματα. Οι πτάμενοι δράκοντες δεν θα υπήρχαν ασφαλώς, αλλά έτσι θα τους βλέπαν αυτοί. Όλα αυτά οι έμποροι λοιπόν τα σημείωσαν στο ημερολόγιο τους και το ξεχάσαν, ας πούμε. Αλλά ο Hausdorff, ο Γερμανός, το 1994, επειδή είχε διαβάσει το ημερολόγιο τους, αυτοί είχαν πεθάνει προπολού, έφτασε στην περιοχή αυτή, σε αυτές τις απαγορευμένες περιοχές της περιοχής Ξιάν, και κατόρθωσε το Λάδος, τι έκανε, έδωσε λεφτά, να πήρε άδεια πάντως από την Κινέζικη κυβέρνηση να κάνει ανασκαφές. Βρήκε λοιπόν αυτές τις πυραμίδες, φωτογράφησε αρκετές για να έχει και αποδείξεις, γιατί μιλάμε τώρα το 1994, μπορούσε να βγάλει και φωτογραφίες και τα πάντα. Έτσι λοιπόν το Οκτώβριο του 1994 επέστρεψε στην περιοχή με βιντεοκάμερα και τράβηξε και ταινία, 18 λεπτά. Παρακολούθησε λοιπόν τη βιντεοτενία, υπολόγισε ότι υπάρχουν πάνω από 100 πυραμίδες σε μια έκταση 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή, μέσα σε 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα υπήρχαν 100 πυραμίδες. Φοβερός αριθμός. Αυτές οι πυραμίδες δεν ήταν πέτρινες, ήταν από άργυλο και χώμα, αλλά επειδή είχαν περάσει τόσες... ήταν πάρα πολύ παλιές, αυτό είχε σκληρύνει πολύ ο άργυλος μαζί με το χώμα. Είχε γίνει σαν πέτρα που λέμε. Αρκετές ήταν κατεστραμμένες, είτε από τη διάβρωση, είτε επειδή
οι αγρότες καλλιεργούσαν πάνω τους και γι' αυτό φαινόντουσαν στην αρχή ως φυσική λόφη με δέντρα. Είχαμε πει ότι και είχε δώσει διαταγή και η Κινέζικη κυβέρνηση να το κάνουν αυτό, να τις δεντροφυτέψουν για να μην φαίνονται. Από τις φωτογραφίες όμως που έφερε αυτός ο Γερμανός, καταλάβαινες ότι δεν είναι φυσική σχηματισμή αλλά ανθρώπινα κατασκευάσματα, όπως τώρα και λέμε και για την πυραμίδα του Ταϊγέτου, έτσι. Mm-hmm. Πολλές έχουν επίπεδη κορυφή, όμως μερικές υπάρχουν στην κορυφή ιερά, μικρά. Αυτές είναι μικρές, κυμαίνονται από 25 έως 100 μέτρα. Όλες είναι αυτές περίπου έτσι, εκτός από τη μεγάλη Λευκή Πυραμίδα, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, η οποία βρίσκεται στην κοιλάδα Κινλίν και αυτή έχει κολοσσιαίες διαστάσεις, πλησιάζει το ύψος στα 300 μέτρα και αυτός ο Γερμανός ερευνητής τη θεωρεί μητρική των υπόλοιπων πυραμίδων, ότι μάλλον αυτή έγινε πρώτη και μετά έγιναν οι άλλες οι μικρές. Επίσης υπάρχει μια άλλη πυραμίδα πέτρινη, η οποία φτάνει τα 17 μέτρα και είναι κτισμένη με βάση το χρυσό λόγο, δηλαδή το φι, ναι. Τον αριθμό, τον αριθμό, τον αρμονικό, το φι που ίσον 1,618, που το έχουμε και εμείς εδώ σε πολλά ιερά. Είναι δηλαδή ελληνική τεχνολογία, αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της έρευνας στο Χάουσντορφ, του φέρανε δυσκολία οι κινέζικες αρχές για να πάρει άδεια και δεν του επιτρέψανε ποτέ να ερευνήσει τη Μεγάλη Λευκή Πυραμίδα. Καμία. Γιατί? Εκεί γύρω αυτοί έχουν κάνει το κινέζικο διαστημικό πρόγραμμα. Είναι το ερευνητικό τους κέντρο εκεί δίπλα στην πυραμίδα. Για ποιο λόγο βέβαια? Δεν είναι τυχαία η περιοχή. Και έχει απαγορεύσει η κυβέρνηση ανασκαφές και οτιδήποτε άλλο. Και αυτός ο Γερμανός, τη μόνη πληροφορία που μπόρεσε να πάρει από έναν Κινέζο, έναν αρχαιολόγο Κινέζο, του είπε ότι οι ανασκαφές θα μπορούσαν να αποτελέσουν έργο για τις επόμενες γενναίες. Να τα αφήσουμε, λέει, τώρα, άστα το κάνουν. Μου θυμίζει και εδώ στην Ελλάδα που βρίσκουν αρχαία και λέει τα κλείνουν για να τα βρουν οι επόμενες γενιές. Έτσι και αυτοί εκεί. Ήδη όμως η κυβέρνηση της Κίνας έχει προχωρήσει, όπως είπαμε, σε δεντροφυτεύσεις και μέσα σε 20 χρόνια πάνω στα τυχώματα των πυραμίδων, έτσι. Και έτσι δεν θα μπορεί σε 20 χρόνια να είναι δάση πλήρη και να μην φαίνονται. Τι να πω. Και κάτι προσπαθούν να κρύψουν, ας πούμε, να μην φαίνονται αυτές οι πυραμίδες. Αυτές οι κινέζικες λοιπόν πυραμίδες μοιάζουν πολύ με τις πυραμίδες της Κεντρικής Αμερικής, αυτές που υπάρχουν. Και με τις Αιγυπτιακές μοιάζουν. Ναι. Στη Γουατεμάλα και όπως είπαν οι Κινέζοι ισχυρίζονται ότι φτιάχτηκαν από τους γιους των θεών. Οπότε καταλαβαίνουμε και από τον ουρανό, από τους γιους του ουρανού, τον Βάνκ Μου και... η Βάνκ Μου ήταν η γυναίκα του ουρανού, από τον ουρανό και τη γυναίκα του Βάνκ Μου. Και τώρα έχουμε πει για τη Μου και τα λοιπά. Και οι πινακίδες βρέθηκαν για τους Μόες που ήρθαν από τη Μου, έτσι. Τώρα η αλήθεια αυτή είναι ότι ποιοι κατασκεύασαν αυτά τα κτίσματα. Καταρχάς, Ελένη, συγγνώμη. Ναι. Αυτό το πράγμα με τις πυραμίδες εκεί που υπάρχουν πυραμίδες και αλλού και στην Ουκρανία και στη Σερβία, λένε, και σε άλλα σημεία, ναι, του πλανήτη, αλλά αυτές είναι από τις πιο εντυπωσιακές και όλες μαζεμένες εκεί στην Κίνα. 100. Ναι. Όπως είπα, μπορεί κάποιος να το δει και με το Google Earth. Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής επίσης, ότι εφόσον αυτά υπάρχουν, πόσο αλλάζει η ιστορία και αυτά που μας έχουν μάθει, γιατί μας έχουν μάθει ότι ο κόσμος ξεκίνησε περίπου το 4 με 5.000 π.Χ. ξέρω εγώ πάνω κάτω. Mm. Μας έχουν μάθει κυρίως αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ότι λένε από, ότι από εκεί, το 5.000 φτιάχτηκαν οι πυραμίδες. Ναι, από εκεί και κάτω. Και αν αυτές οι πυραμίδες τώρα χρονολογούνται, ξέρω εγώ, στο 8.000 π.Χ. και πιο πριν, ναι, για να τις φτιάξει κάποιος, θα πρέπει να υπήρχε κι άλλες 8.000 πιο χρόνια πίσω. Ναι. Για να αναπτύξει μαθηματικά και αρχιτεκτονική για να τη φτιάξει. Ου. Άρα τα πράγματα εδώ πέρα είναι σοβαρά τώρα. Και με ποια τεχνολογία και πώς τα κουβάλισαν εκεί πέρα αυτά όλα και τι έγινε και αυτά δεν ασχολείται κανένας, ας πούμε. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, ξέρω εγώ. Μην ασχολείσαι, σου λένε. Ή σου λένε μετά, έλα μωρέ, και άμα έχει πυραμίδες στην Κίνα και τι έγινε. Το θέμα είναι πώς θα πληρώσει το ρεύμα αύριο. Εντάξει, και εγώ μαζί είμαι, αλλά λέω τώρα.
Αυτός ο Γερμανός θεώρησε, και αυτό το έκανε τόση μεγάλη εντύπωση, ότι αυτή η φυλή, λέει, που έφτιαξε τις πυραμίδες πρέπει να ήταν μια εξωγήινη φυλή που επίκησε και εκπολίτησε την Κίνα πολύ πριν, πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Και όπως είπαμε, όλοι πιστεύαν ότι ήταν η γη του ουρανού, αποκαλούντο στα κινέζικα και οι αρχαίοι αυτοκράτορες. Μήπως δεν ήταν εξωγήινη όμως, ήταν αυτοί που ήρθαν από το Αιγαίο και τα φτιάξαν όλα αυτά. Ναι, και αυτό. Μα και αυτοί από το Αιγαίο που τα φτιάξαν όλα αυτά, όπως λέει και ο Πλάτων, οι Έλληνες ήταν γη των θεών, δεν λέει έτσι. Ναι. Έτσι λέει ο Πλάτων. Οπότε μπορούμε να τοποθετήσουμε τις πυραμίδες στην εποχή του Διονύσου, πότε μπορούμε να τις τοποθετήσουμε? Και γύρω στο 8.000 π.Χ. πόσο περίπου? Ναι, πρέπει να είναι πολύ παλιές. Αν και θεωρούνται οι ελληνικές πιο παλές και από τις αιγυπτιακές. Εδώ στο ελληνικό που έχουμε. Στο ελληνικό, στο Λιγουριό και αυτές. Ναι. Εγώ έχω πάει σε αυτή την πυραμίδα και είχα και... δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει, που έχω μπει μέσα, τι είχα νιώσει κτλ. Θα πούμε γιατί κτίζουν τις πυραμίδες, τέλος πάντων. Οι αρχαίοι αυτοί βασιλείς και θεοί, λοιπόν, είναι οι ίδιοι με αυτούς των μυθολογιών και άλλων λαών της γης και ταυτίζονται σαφέστατα με τους αρχαίους Έλληνες θεούς. Βασιλείς βέβαια της προκατακλυσμιάς εποχής, του Διός, αυτοί που εκπολίτησαν την οικουμένη. Και εδώ έρχεται και ο μύθος του Προμηθέα που έφερε το φως στους ανθρώπους, τη φωτιά από τον ουρανό, και δηλαδή που συμβολίζει τη γνώση. Κατάλαβες, είναι ο πολιτισμός που διαδώσαν οι Έλληνες σε όλη τη γη, Προμηθείς της γης. Τώρα το καινούργιο βιβλίο που θα βγάλω θα λέγεται Έλληνες οι Προμηθείς της γης. Το άλλο ερώτημα. Συνωμοσία της σιωπής. Ναι. Μάλιστα. Είπες? Έλληνες οι Προμηθείς της γης, συνωμοσία της σιωπής, το επόμενο βιβλίο που θα κυκλοφορήσεις. Μάλιστα. Ναι. Το ερώτημα είναι, αυτές οι πυραμίδες από κάτω λογικά κάτι πρέπει να έχουν, εκτός ότι τις έχτισαν μόνο να φαίνονται πάνω από το έδαφος. Δεν αφήνουν να τις ανασκάψουν, αλλά τα νεολιθικά ευρήματα που βρέθηκαν στην Κίνα, εκεί κοντά, σου λέω, μοιάζουν με τα αντίστοιχα ευρήματα του Σέσκλου, του Φραγίου, στον ελληνικό χώρο. Βρεθήκαν όλα και αυτά τα πράγματα. Με ποια τεχνολογία τις έχτισαν? Αυτό, με ποια τεχνολογία. Δηλαδή, και αυτά που βρεθήκαν ήταν εκ των υστέρων. Αυτές είναι ακόμα πιο παλές. Πού να σου το πω. Μιλάμε τώρα για τεράστια οικοδομήματα, κτίσματα, ε. Ναι. Ειδικά η μεγάλη λευκή πυραμίδα αυτή. Αυτή είναι όντως λευκή στο χρώμα, δηλαδή. Άλλοι, κάποιοι αεροπόροι το 47, Αμερικάνοι. Εμένα ξέρεις τι με παραξενεύει. Περιβολίες από πάνω. Αυτός είχε πει ότι ήταν λευκή και μοιάζε με γυαλί. Μάλιστα, με γυαλί. Μάλιστα. Ναι. Εν τω μεταξύ, είχαμε κάνει μια εκπομπή και για το Λευκό Αδελφάτο πριν το Χριστούγεννα μαζί. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που ισχυρίζονται ότι υπάρχει πυραμίδα και πάνω στα Ιμαλάια. Ναι. Και άλλη εκεί, πυραμίδα εκεί δηλαδή. Ναι, εκεί συγκεντρώνονται και παίρνουν τις αποφάσεις για τον κόσμο όλο. Εμένα τώρα μου κάνει εντύπωση. Λευκή πυραμίδα εκεί στην Κίνα, Λευκός πύργος στην Ελλάδα, Λευκός οίκος στην Αμερική. Μήπως όλα αυτά συνδέονται? Γιατί τίποτα. Γιατί πρέπει να πονηρεύεσαι. Με αυτόν τον κόσμο πρέπει να πονηρεύεσαι και λίγο. Δεν μπορεί να είναι όλα συμπτώσεις. Ναι. Όλα συμπτώσεις δεν μπορεί να είναι. Μάλιστα. Λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω, λέω. Μπορεί να ακούν πολλοί και να λένε τώρα τι σχέση έχει ο Λευκός πύργος, ρε φίλε, με τη Λευκή πυραμίδα, μας τραλάνεις τώρα. Μην λες παλαβομάρες, ξέρω εγώ. Ή με το λευκό, δηλαδή λευκό σήκος, λευκή πυραμίδα. Δεν ξέρω, λέω, μπορεί να κάνω και λάθος. Λένε αλλά... ότι υπάρχουν το μαύρο αδελφάτο και το λευκό αδελφάτο. Δεν ξέρω. Λέω, αναρωτιέμαι, ξέρω εγώ, ένας απλός άνθρωπος που θέτει ένα ερώτημα. Και ότι η νέα τάξη πραγμάτων είναι από το λευκό αδελφάτο, ξέρω εγώ. Το μεγάλο λοιπόν και το σημαντικότερο ερώτημα είναι... Πότε, ποιοι, πώς τις έχτισαν. Δηλαδή, τώρα αυτό το αργότερο πριν από 4.500 έτη. Και για ποιο λόγο 72% πόσες είναι εκεί πέρα συμπυκνωμένες και μαζεμένες όλες μαζί? Θα σου πω γιατί. Πρέπει να... Αυτός που έκανε όλες αυτές ο Γερμανός και από την αναφορά του μοναχού ότι είναι προ 5.000 ετών αυτές οι πυραμίδες, δηλαδή εποχή αδυναστίας θεών και μυθαίων κατά Μανέθωνα, εποχή που κτίστηκε με αστρονομικά δεδομένα και η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Αυτός ο Χάζοφ θεωρεί ότι κτίστηκαν το αργότερο πριν από 4.500 έτη, έτσι.
ακόμα αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κινέζικη αυτή επαρχία Γιουνάν έχουν αναγκαλθεί και πυραμίδες, οι οποίες είναι όμως βυθισμένες σε μια λίμνη. Γιατί έγινε ένας σεισμός πριν 3.000 έτη και βυθίστηκαν αυτές οι πυραμίδες και είναι μέσα στη λίμνη. Δυστυχώς παραμένουν πολλά ερωτηματικά, γιατί, όπως λες και εσύ, για τη λειτουργία και τη χρησιμότητα αυτών των πυραμίδων, όσο η Κινέζικη κυβέρνηση εμποδίζει τις ανασκαφές. Αλλά έχουμε βρεθεί από άλλες πυραμίδες και από έρευνες που έχουν γίνει εδώ στα ελληνικά εδάφη και από το Θεοφάνη Μανιά κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Κινέζοι δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η πανάρχια ελληνική παρουσία στη χώρα τους. Γιατί θα αποδειχτεί ότι ο πολιτισμός τους δεν είναι όπως ο πιο παλιός που ισχυρίζονται κτλ. Και θα φανερωθούν ότι όλα είναι των Ελλήνων, αν και τα έχουν βγάλει πλέον στη φόρα και αυτοί, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν 100% ότι μεγαλούργησε ο πανάρχιος ελληνικός πολιτισμός στην Κίνα χιλιάδες χρόνια πριν. Όλα αυτά λοιπόν μας δείχνουν ότι για ποιο λόγο λοιπόν γινόντουσαν οι πυραμίδες και ποιος ήταν ο Διόνυσος που έκανε την εκστρατεία εκεί πριν από το Μεγαλέξανδρο. Και γιατί την έκανε, μόνο για να μεταφέρει, όχι, να πάει να καταλάβει περιοχές, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Πλάτων στον Τίμιο μας αναφέρει το μύθο της Ατλαντίδος και τον καταστροφικό πόλεμο μεταξύ Ελλήνων και Ατλάντων. Ο Διόδωρος πάλι μας πληροφορεί ότι ο Διόνυσος είναι ο Σύριος και ο Όσυρης, με τα εξής λόγια, λέει τα εξής. Από τους αρχαίους Έλληνες μυθογράφους μερικοί δίνουν στον Όσυρη το όνομα Διόνυσος, δηλαδή ο Διόνυσος και ο Όσυρης είναι το ίδιο, με μια μικρή παραφθορά το όνομα Σύριος, το λέει πεντακάθαρα. Ένας από αυτούς, ο Εύμολπος, στο βακχικό ύμνο λέει «Το φωτεινό Διόνυσο που λάμπησε ένα αστέρι». Δηλαδή λένε ότι ο Διόνυσος είναι ένα αστέρι, ο Σύριος, και ότι ο Όσυρης είναι ίδιος με το Διόνυσο. Ενώ ο Ορφεύς λέει «Γι' αυτό τον ονομάζουν Φάνητα και Διόνυσο». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Διόδωρος Σικελιώτης, στα βιβλία του, μας φανερώνει ότι ο Διόνυσος Όσυρης συμβολίζει ένα αστέρι το Σύριο και επιπλέον λέει ότι ο Μακεδόνας είναι γιος του Όσυρη. Έτσι αναφέρει στα βιβλία του. Μάλιστα. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν ως γνωστόν ορκιζόντουσαν στο όνομα του Δία ή του Κίνα. Όπως είπε ο Σωκράτης, μα τον Κίνα πόλε που ορκιζότανε. Επιπλέον υπήρχαν οι κοινικοί φιλόσοφοι. Όπως ήταν ο Διογένης που συνομίλησε με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Διογένης που ζούσε μες στο Πιθάρι. Ο Αριστοτέλης πάλι αναφέρει κρυπτογραφικά στα έργα του ότι όποιος ήθελε να περιγράψει ένα Κίνα, έτσι λέει ακριβώς, μπορούσε να χρησιμοποιήσει άστρο κοινός. Ήταν όλα συμβολικά για να μας δείξει ότι αναφέρεται στο αστέρι Σύριο. Δηλαδή όλα γινόταν, θέλαν να φανερώσουν το Σύριο. Εγώ ο θυμάμαι ήταν ο Σύριος. Το να έμεινε στο Κεραμιδά που έγραφε ότι ο Τζέκινγκς Χαν φοβόταν τα σκυλιά. Μάλιστα. Ναι, διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι πρόγονοί μας γνώριζαν πολύ καλά το Σύριο και τον είχαν θεοποιήσει. Γιατί για κανένα άλλο άστρο δεν υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες σαν τον κόσμο, τόση βιβλιογραφία, όσο για το άστρο του κοινός. Όλα τα ιερά των Ελλήνων, των Αιγυπτίων, των Μάγες κτλ. Ήταν προσανατολισμένα σε αυτό το αστέρι. Και γι' αυτό κτίζανε και τις πυραμίδες. Δηλαδή για να κινούνται, όπως είπαμε, ότι οι αργό ήταν υπταμένοι, είχαν υπτάματα, υπτάμενο οχήματα και τα βιμάνας που αναφέρουν οι Ινδοί που... Μάλιστα. Άρα δηλαδή μας λες ότι οι πυραμίδες, τουλάχιστον εσύ υποστηρίζεις ότι οι πυραμίδες είχαν κάποια σχέση με την ιερή γεωγραφία, δεν χτίζονταν τυχαία τα αρχαία ιερά. Ναι, μα το είπα Αριστοτέλης, τίποτα δεν χτίζεται τυχαία. Και είχαν κάποια σχέση οι πυραμίδες όπως ήταν χτισμένες με τους αστερισμούς. Με τους αστερισμούς, με τα τελουρικά ρεύματα, με την ενέργεια της γης που βγαίνει μέσα από τη γη. Κοίτα να δεις, γιατί κτίζαν τις πυραμίδες. Θα πούμε τώρα γιατί κτίζαν τις πυραμίδες. Ότι έχει παρατηρηθεί από τους επιστήμονες μετά από πολυετής έρευνες ότι η γη συγκεντρώνει σε ορισμένα σημεία του πλανήτη, όχι παντού, στις ώρες μαγνητικών δυνάμεων. Αυτές οι μαγνητικές δυνάμεις σχηματίζουν μαγνητικά πεδία στην επιφάνειά της. Τα γεωμαγνητικά στα πεδία οφείλονται πιθανότατα και σε ενδογενή αίτια Γήινα, αλλά και σε κοσμικές ακτινοβολίες, δηλαδή και εσωτερικές και απ' έξω. Και σχηματίζονται γεωμαγνητικά πεδία. Στα σημεία που συγκεντρώνονται λοιπόν αυτά τα ισχυρά μαγνητικά πεδία, αυτά λειτουργούν ως ισορρευτές ή μεταλλάκτες δυνάμεων. Και μετά θα σας πω τι έπαθα εγώ στην πυραμίδα μέσα.
Οι αρχαίοι Έλληνες, γνωρίζοντας το γεγονός αυτό, το γνώριζαν και κτίσαν στα σημεία αυτά που βγαίνανε, που ήταν πολύ ισχυρά μαγνητικά πεδία, κτίσανε μεγαλυθικά κτίσματα και ιερά από τα πανάρχια χρόνια. Δηλαδή κτίσανε τις πυραμίδες, κτίσανε ομφαλούς εκεί κτλ. Εκεί που συμπυκνώνονταν η ενέργεια, λες, και χτίζανε μεγαλυθικά κτίσματα. Ναι. Μάλιστα. Προσφάτως λοιπόν οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι αν ενώσουν μεταξύ τους ναούς, τις πυραμίδες και τα λοιπά, όλα αυτά τα ιερά, σχηματίζαν ισοσκελή πεντάγωνα, εξάγωνα, πυθαγόρια δηλαδή, ή είναι αστρικές προβολές στη γη αυτά όλα μεταξύ τους. Επιπλέον βρήκαν ότι τα σημεία αυτά, όπως είπαμε, συνδέονται με ισχυρές γεωμαγνητικές αρτηρίες, τα λεγόμενα αυτά τελουρικά ρεύματα, όπως και τα τέλους, έτσι λέγονται, τελουρικά ρεύματα, όπω το τέλους που σημαίνει γη. Είχα κάνει και εκπομπή στο Χαρδαβέλα για αυτά τα σημεία. Τα ρεύματα λοιπόν αυτά είναι οι κομβικοί άξονες της γης. Και ξέρεις πως αλλιώς λέγονται αυτές οι γραμμές, ley lines, γραμμές ley lines, γραμμές αυτά τα τελουρικά ρεύματα. Ναι. Έχουν εντοπιστεί από το 1921. Και αυτά αποτελούν ένα όρατο ιστό που τυλίγει τον πλανήτη μας και τον φορτίζει με ενέργεια, έτσι. Τον συνδέει και με ανώτερους κόσμους. Γι' αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Όλες οι αρχαίες λοιπόν ιερές τοποθεσίες στην Ελλάδα, βρήκε ο ταξίαρχος Θεοφάνης Μανιάς, είχαν κτιστεί, έκανε εκ μέρους του στρατού έρευνα αυτός, δεν έκανε μόνος του, και θα το δουν όσοι πάρουν το βιβλίο, τα άγνωστα μεγαλουργήματα των αρχαίων Ελλήνων. Είχαν κτιστεί λοιπόν όλες οι ιερές τοποθεσίες, οι ναοί και τα λοιπά, και οι πυραμίδες, πάνω στα σημεία αυτά που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ενέργεια στη γη και συνδέονται όλες μεταξύ τους. Ιεροί τόποι, ήσαν τόποι δύναμης και θεραπείας. Εκεί κτίζανε μάλιστα και τα Ασκληπία. Σε τέτοιους τόπους τα κτίζανε τα Ασκληπία και τις πυραμίδες. Τώρα βέβαια βλέπουμε ότι έχουν κτιστεί εκκλησίες και μοναστήρια, στα περισσότερα αυτά επάνω. Όπως παραδείγματος χάρη στην Τίνο υπήρχε ιερό του Ποσειδώνα. Στην Πάτμα υπήρχε ο ναός της Αρτέμιδος, όπου έγινε μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη. Στο Άγιο Όρος υπήρχε ο ναός της Θεάς Αθηνάς. Στη Θεσσαλονίκη, εκεί που είναι ο ναός του Αγίου Δημητρίου, υπήρχε πρώτα αρχαίος ναός. Αλλά σε αυτά τα σημεία ακριβώς γίνονται και πολλές ιάσεις, θεραπείες ασθενών, γιατί όντως είναι άγιοι τόποι, ιεροί. Κλείουν και αυτή την ενέργεια και η πίστη των ανθρώπων και όλα αυτά, και υπάρχουν θεραπείες. Όπως και εδώ στο Λυκαβητό είδα πρόσφατα. 72 ή πώς σας είπες ότι είναι εκεί, είναι πάνω από 70 πυραμίδες στην Κίνα, μαζεμένες όλες μαζί. Ναι, 100. Είναι σίγουρο ότι εκεί έγιναν για να εξυπηρετήσουν μόνο το σκοπό αυτό τον ενεργειακό, τη συμπίκνωση ενέργεια. Κοίτα να δεις, έχουν την ίδια διάταξη με τις πυραμίδες, λέει, της Αιγύπτου. Οι πυραμίδες της Αιγύπτου, από ό,τι ναι, αλλά εκεί είναι 100 οι πυραμίδες, 70, δηλαδή δεν είναι 2-3. Είναι πάρα πολλές. Μήπως είχαν κάποιον άλλο σκοπό, μήπως είχαν σκοπό να όντως να. Να φυλάξουν αυτά κάτω. Δεν ξέρω ναι. Αυτό, αλλά λέω τώρα, ξέρω εγώ. Είναι, ναι, λίγο, είναι πολύ περίεργο. Πέρανε και πάνω από τους αστερισμούς ακτινοβολίες αυτές και μπορεί αυτό να φυλάκιζε κάτω εκείνα τα όντα. Δεν ξέρω τώρα πώς γινόταν αυτό το πράγμα. Είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή είναι 70 πυραμίδες μαζεμένες εκεί στην Κίνα με όλα αυτά τα αποκαλυπτικά που μας έχεις πει και από το πρώτο μέρος, με τον πύλινο στρατό και όλα αυτά. Δηλαδή πολύ περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα. Είχαν διαπιστώσει λοιπόν ότι στα σημεία αυτά, είχαν κάτι ιδιαίτερο και ο άνθρωπος επικοινωνούσε καλύτερα με τη θεότητα, γι' αυτό τα κτίζανε. Γινόταν η επικοινωνία των δύο κόσμων καλύτερα, όπως λέμε. Και γι' αυτό μπορεί και αυτές οι πυραμίδες, μια και γινόταν η επικοινωνία των δύο κόσμων, να όντως να φυλάκιζαν τα κακά, τα σκοτεινά αυτά όντα. Μάλιστα. Γιατί μπαίναν σε μια άλλη διάσταση, ξέρω εγώ. Πάντως στους Δελφούς, που θεωρείται ομφαλός της γης, οι γραμμές αυτές βρήκαν οι ley lines, αυτά τα τελουρικά ρεύματα, ξεκινούν ακτινοτά προς διάφορες κατευθύνσεις. Γι' αυτό λέγεται και ομφαλός της γης, η Δελφή. Στην Κίνα πάλι που μιλάμε τώρα, αυτές οι γραμμές, ξέρεις πως λεγόντουσαν, γραμμές του δράκοντος. Και το Feng Shui, που σημαίνει αέρας και νερό, ασχολείται με τις μαγνητικές γραμμές που διατρέχουν αόρατα στην επιφάνεια της γης. Το Feng Shui των Κινέζων. Να. Το οποίο βέβαια είναι πάλι από τους αρχαίους Έλληνες. Αυτοί είχαν βρει πρώτα τις μαγνητικές γραμμές και κτίζαν τα ιερά. Όπως είδαμε και αυτά που έχουν χτιστεί εκεί πέρα ήταν οι πυραμίδες ελληνικές. Χιλιάδες χρόνια πριν. Και
Αυτοί το ονομάζουν Feng Shui, αέρας και νερό. Εγώ πάντως στο διαδίκτυο που έψαξα λίγο για τη Λευκή Πυραμίδα και για άλλες πλέον ότι υπάρχουν εκεί και δείχνουν αγρότες, ξέρω εγώ, ανθρώπους της Υπαίθρου εκεί να κάνουν εργασίες με το άρωτρο στο διπλανό χωράφι. Μιλάμε τώρα, μιλάμε για γιγαντιαία οικοδομήματα. Γιγαντία, τα οργώσαν αυτοί, βάλαν χώμα, τα φυτέψανε. Ναι, και αν είναι, ξέρω εγώ, από την εποχή του Διονύσου κοντά στο 10.000 π.Χ. Πώς έφτιαξαν αυτοί οι αρχαίοι που μας λέγανε ότι αυτή την εποχή του 10.000 π.Χ. Καλά, μας λένε ότι το 10.000 π.Χ. δεν υπήρχαν άνθρωποι. Επίσημα στην εκπαίδευση. Μας λένε ότι ξεκίνησαν, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, ήρθε ο Γιαχβέ, λέει, και μας ξεκίνησε από το 5.000 π.Χ. Καλά, εντάξει, τρέχα γύριβε τώρα. Πώς τα φτιάξαν αυτά εκεί πέρα, δηλαδή τώρα ο Διόνυσος, πώς κουβάλισαν τις πέτρες αυτές. Μιλάμε τώρα, αυτές οι πυραμίδες μπορεί να είναι και μεγαλύτερες των Αιγυπτιακών. Να, αυτή η Λευκή Πυραμίδα λέει είναι μεγαλύτερη. Καλά, αυτά τα ερωτήματα που θέτω εδώ πέρα και καθηγητές πανεπιστημίου να είχα και από όλη την γκάμα της πολιτικής ιδεολογίας, που μα δεν είμαστε μια πολιτική εκπομπή, από τον αναρχικό μέχρι τον ακροδεξιό, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Τώρα από τον, από τον σοσιαλιστή μέχρι τον ξέρω εγώ ποιον, και τους θέσει αυτά τα ερωτήματα, δεν θα ξέρει κανένας να απαντήσει, δεν θα πει τι λέτε τώρα. Ευτυχώς εμείς αυτά που λέμε, ό,τι είπαμε μέχρι τώρα, είναι αρχαιολογικές έρευνες, είναι με ονόματα, είδες που έλεγα, ερευνητών κτλ. Είναι οι ίδιοι οι Κινέζοι τι είπανε, δηλαδή δεν είναι πράγματα που τα βγάλουμε. Αυτά υπάρχουν, δεν είναι δηλαδή ότι ξέρω εγώ μήπως και αν και μπορεί. Όχι. Και... όλα στηρίζονται τώρα από το BBC, από Αυστραλιανά δημοσιεύματα, από Κινέζοι και οι αρχαιολόγοι τι είπανε, από Γερμανοί, Βρετανοί. Δεν είναι κάτι που τα λέμε εμείς επειδή είμαστε Έλληνες και λέμε «Α, τα είπαν». Εν τω μεταξύ λένε ότι υπάρχουν και άλλες, όπως είπες και εσύ, και άλλες πυραμίδες περίεργες εκεί. Υπάρχουν κάποιες πυραμίδες με κάποια σύμβολα απάνω που είναι σαν νεκροκεφαλές εκεί τεράστιες. Κάτι απίστευτα πράγματα μιλάμε. Κάτι... πότε γίνανε αυτά... δεν αφήνουν και αυτοί οι Κινέζοι να γίνει η έρευνα. Δεν μπορούμε να πούμε... ό,τι είπαν αυτοί οι αρχαιολόγοι που μπορέσαν και κάτι είδαν, αλλά δεν κάναν και ανασκαφές, πρέπει να σου το πω. Μόνο εκεί βρήκαν τις μούμιες στο νεκροταφείο κτλ. Που βρήκαν ότι είναι ελληνικές και κάνουν το DNA και τα άλλα τα κτερίσματα του στάφους, τα που είναι αρχαία ελληνικά. Βρήκαν αμφορείς ελληνικούς, ομηρικά έπι κτλ. Σβάστηκες με άνδρους που δεν μπορεί πλέον να τα αμφισβητήσει κανείς. Το ερώτημα DNA. Είναι... ακόμα, και για το, ακόμα και αν κάποιοι μπουν στη λογική αυτή στη σύγχρονη Ελλάδα, ξέρω εγώ, και σου πούνε ότι άντε μου έχεις πει πώς θα να πιστέψω, ξέρω εγώ, θα σου πει ότι υπήρχε ο Διόνυσος. Πήρε το άλογο, θα πει. Και ξεκίνησε και έφτασε μετά από. Ναι, αλλά ποιος είναι ο Διόνυσος, τι είπε ναι, τώρα. Θα σου, ο πει, θα σου πει, πήρε το άλογο, ναι. Ξεκίνησε και έφτασε μετά από ένα χρόνο, ξέρω εγώ, στην Κίνα περπατώντας. Λέω τώρα, εγώ κάνω και λίγο πλάκα. Και. Ναι. Μετά θα του πει για τις πυραμίδες, θα σου πει, ξέρω εγώ, κουβάλισαν πέτρες εκεί, οι δούλοι, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν εξηγούνται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να γίνει. Όταν λένε ότι ο Διόνυσος συμβολίζει ένα αστέρι το Σύριο. Αυτές οι πυραμίδες εκεί, εδώ για τις Αιγυπτιακές, και το ψάχνουν μέχρι και σήμερα και δεν ξέρουν να απαντήσουν κιόλας. Ναι, αυτές είναι από τον αστερισμό του Ταύρου και τον. Εδώ έχουν γίνει πόσες έρευνες. Βγαίνουν οι αρχαιολόγοι, βγαίνουν οι μεν, λένε ναι, οι Αιγυπτιακές πυραμίδες είναι, λέει, τάφοι για τους βασιλιάδες. Βγαίνει μια άλλη σχολή αρχαιολογίας. Προβολής αστερισμών. Βγαίνει μια άλλη σχολή αρχαιολογίας, λέει, όχι, δεν είναι, είναι, λέει, κρύβει μυστικά μέσα. Βγαίνουν μετά κάποιοι συνωμοσιολόγοι που όμως είναι καλοί ερευνητές. Και λένε, έχουμε αποδείξεις ή ενδείξεις, το έχουμε ψάξει και άμα τους ακούσεις έχει ενδιαφέρον η έρευνά τους, ότι είναι κάτι άλλο η πυραμίδα και κρύβει και μια, κάτι άλλο από, στα έγκατα από κάτω. Αφού ναι, είναι από κάτω, λέει, είναι φαντάσου, μεταξύ έχουν... Βίγκας και πυραμίδας, είναι ολόκληρο... Ναι, δεν ολόκληρο... έχουν καταλήξει να σου πούν τι είναι οι πυραμίδες της Αιγύπτου που τις ξέρουμε τώρα δεκαετίες. Φαντάζομαι αυτές τις πυραμίδες εκεί στην Ασία που δεν δέχονται ούτε το Διόνυσο. Ναι, δεν αφήνουν να σκάψουμε κάτω από τη... Θα μας απαντήσουν μετά από κάνα εκατομμύριο χρόνια τι είναι και πώς έγιναν. Ναι. Μάλιστα. Και οι πυραμίδες στην Ελλάδα είναι πάρα πολλές. Μετά την καταστροφή βέβαια της Αιγίδος, οι περισσότερες πυραμίδες εξαφανίστηκαν, καταστράφηκαν μαζί με τον τότε υπάρχοντα πολιτισμό. Όσες παρέμειναν βέβαια έχουν καταγραφεί. Είναι περί τις 26 διάσπαρτες από τη Θήβα μέχρι την Κρήτη, μισοκατεστραμμένες βέβαια, είτε από τα στοιχεία της φύσης, είτε οι άνθρωποι παίρνανε κομμάτια τους και τα χρησιμοποιούσανε. Και βέβαια οι σημαντικότερες είναι στην περιοχή του Ελληνικού, καθώς και στο Λιγουριό, εκεί κοντά στην Επίδαυρο. Mm. Είναι πάρα πολύ παλαιές, από τα χρόνια ακόμα του Παυσανία. Ο Παυσανίας όταν τις είχε δει, είχαν ξεχαστεί και δεν γνώριζαν τη χρήση τους.
Και όπως είπαμε στο αρχαίο κείμενο, βρίσκουμε ότι οι πρόγονοι μας δεν επέλεγαν τυχαία τα σημεία στα οποία θα έκτιζαν τις πόλεις και τα μαντεία και τα ιερά τους. Γιατί ο Αριστοτέλης στα πολιτικά το διευκρινίζει καθαρά. Αναφέρει ότι έπρεπε να καθορίζονται με νόμους ή από τα μαντεία που θα κτιστεί η θέση των ιερών. Όπου ο νόμος ορίζει, έτσι λέει. Και πρέπει και ο Στράβων μας λέει ότι όσοι ασχολούνται με τις θέσεις των διαφόρων τόπων στην Ελλάδα λαμβάνουν υπόψη τα ουράνια και γεωμετρικά σχέδια. Συνεπώς οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν την αστρονομία, τη γεωμετρία, τη γεωδεσία, τα μαθηματικά. Δεν τα κτίζανε έτσι τυχαία. Είχαν τρομερά... Βασικά όλες τις επιστήμες στη βάση τη βάλανε οι Έλληνες. Σε όλα αυτά. Μη μου πεις ότι άλλοι ξέρανε από αυτά τα πράγματα εκείνη την εποχή, εκτός από τους Έλληνες, κανείς. Ναι. Και η μεγάλη πυραμίδα της Αιγύπτου συνδέεται, βρήκανε γεωδετικά, με τα μαντεία και τα ιερά της Ελλάδος. Γιατί συνδέεται και με τη Σπάρτη, την πυραμίδα του Ταϊγέτου και με την Αθήνα. Η πυραμίδα της Αιγύπτου συνδέεται με αυτά. Και η λέξη πυραμίδα στα αρχαία ελληνικά πυραμίς σημαίνει φωτισμός διαρκής ή πύρ επί της κορυφής. Και στα αιγυπτιακά η πυραμίδα λέγεται χούτι ή χούφου, που σημαίνει ένδοξο φως. Η χρονολόγηση λοιπόν των ελληνικών πυραμίδων είναι 1200 χρόνια από ότι, σύμφωνα με τη γνώμη Ελλήνων επιστημόνων, πιο ξεπερνά τις αιγυπτιακές. Τώρα λοιπόν θα πούμε για την πυραμίδα του Ελληνικού, ότι εγώ που πήγα, θέλω να πω αυτό, για να σας αποδείξω ότι όντως υπάρχουν εκεί μαγνητικά πεδία. Είχα πάει με ένα σύλλογο εκεί και ήταν πολλές κυρίες και τα λοιπά, έτυχε εγώ να έχω... Τότε ακόμα δεν ήταν τα κινητά, μιλάμε για τώρα πριν 10 χρόνια ή και νωρίτερα, πριν 8 χρόνια. Και είχα μία μηχανή, ψηφιακή τέλος πάντων, με μπαταρία. Αλλά μου λένε βγάλε μας φωτογραφία το ένα και το άλλο, λέω εντάξει. Αλλά είχε τελειώσει η μπαταρία, είχα βγάλει κάτι φωτογραφίες πριν, δεν είχα προσέξει ότι τελειώνει η μπαταρία. Και λέω λυπάμαι, δεν έχω, μου έχουν τελειώσει, δεν μπορώ να βγάλω. Και μπήκαμε στην πυραμίδα, τους είπα δεν μπορώ να βγάλω, γιατί την είχα δοκιμάσει και έξω και δεν έβγαζε, δεν άνοιγε δηλαδή ο φακός, ξέρεις. Μπαίνουμε μέσα, τώρα πώς μου ήρθε, λέω ας ξαναδοκιμάσω. Και πήρε, άνοιξε ο φακός και μπόρεσα και έβγαλα ένα κάρο φωτογραφίες μέσα εκεί στην πυραμίδα. Μάλιστα. Αυτές τις κυρίες, ναι. Τέλος πάντων. Και όταν βγήκα από την πυραμίδα, ξανά το ίδιο. Δεν λειτουργούσε η μηχανή. Δηλαδή μόνο εκεί μέσα. Και το άκουσα ότι φορτίζονταν δηλαδή η μπαταρία από την ενέργεια που έπαιρνε από την πυραμίδα. Ναι. Εν τω μεταξύ πιο παλιά είχα ξαναπάει, την πρώτη φορά που επισκέφτηκε όλη την πινακίδα του Ελληνικού ήταν όταν ήταν η κόρη μου Τετάρτη Δημοτικού. Είχαν πει ότι θα πάνε εκεί μια εκδρομή στο Άργος, λέω ας πάω κι εγώ, γιατί ήταν και μικρή μαζί και με άλλους γονείς, ήταν και άλλοι γονείς μαζί. Όταν πήγαμε εκεί, τους έλεγα, είχα διαβάσει αυτή την πυραμίδα και παρακαλούσα εκεί τις δασκάλες να μας πάνε μέχρι εκεί. Απήχε ούτε ένα χιλιόμετρο από εκεί που καθόμασταν, από το κεφαλάρι του Άργους. Λέει, δεν γίνεται και αυτά και εκείνα και το ένα και το άλλο. Το έπασε κανένα δύο κυρίες εκεί πέρα που συζητάγαμε. Λέω, υπάρχει μια πυραμίδα εδώ κοντά, είναι κρίμα να πάμε, να πάρουμε ένα ταξί να πάμε. Τέλος πάντων τις έπεισα και πήραμε ένα ταξί. Γιατί σου λέω ένα χιλιόμετρο ήταν η απόσταση μόνο. Ναι. Και πήγαμε εκεί με τα παιδιά μου, με την κόρη μου. Ζήτησα μάδια εκεί από τη δασκάλη, λέω θα γυρίσουμε αμέσως. Πήγαμε εκεί, η πυραμίδα ήταν περιφραγμένη. Τέλος πάντων πηδήξαμε μέσα. Είχα τέτοια χαρά που μπήκαμε μέσα στην πυραμίδα για πρώτη φορά. Αφού από τον ενθουσιασμό δηλαδή χοροπηδάγαμε. Όταν γυρίσαμε το βράδυ σπίτι, επισκεφτήκαμε που επισκεφτήκαμε την πυραμίδα. Και εγώ και η κόρη μου, ήταν και μικρή η κόρη μου. Με το που μπήκαμε μέσα στο σπίτι, ενώ ήταν βράδυ πια, σαν να φωτίστηκε. Είχαν πάρει τόση ενέργεια από την πυραμίδα, προτού ανάψουμε το φως, το λέω ειλικρινά στο αρχίζω μου, έλαμψε, δηλαδή που μπήκαμε στο δωμάτιο, έλαμψε, προτού ανάψει το φως. Και το έπαθε και η μικρή. Τόση ενέργεια παίρνεις μέσα από την πυραμίδα, είναι φοβερό δηλαδή. Πάντως για τις ελληνικές πυραμίδες. Και τη δεύτερη φορά που πήγα ήταν οι μπαταρίες που φωτίστηκαν. Αυτό που είπες. Για τις ελληνικές πυραμίδες επίσημα, ο χώρος της εκπαίδευσης της αρχαιολογίας στην Ελλάδα
Αν και θυμάμαι παλιότερα κάτι είχε αποφανθεί για την πυραμίδα, νομίζω στο Ελληνικό, η Ακαδημία Αθηνών, και είχε πει ότι είναι αρχαιότερη των Αιγυπτιακών, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, για πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, η πυραμίδα του Ελληνικού, του Άργους, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και σε άλλα σημεία, ευρύτερα τι λένε, ας πούμε, ότι όντως υπάρχει αλήθεια ιστορική ή δεν τα δέχονται αυτά? Ότι είχε φτιαχτεί για τον πόλεμο που έκανε ο Ακρίτης. Το λέω, συγγνώμη. Το λέω γιατί όταν είχα πάει στη Θήβα το 2012 να κάνω ένα οδηπορικό για αυτά που είχε υποστηρίξει ο αρχαιολόγος ο Σπυρόπουλος, ότι στη Θήβα υπάρχει μια πυραμίδα που, εντάξει, κάποιος που δεν ξέρει μπορεί να μην καταλάβει ότι είναι μια πυραμίδα, γι' αυτό έχει υποστηρίξει ότι το μεγαλύτερο μέρος της είναι στο υπέδαφος. Βγήκαν εκεί από την αρχαιολογία, κάποιοι μας είχαν δει να τραβάμε για το ρεπορτάζ, μας λέγανε, παιδιά, τι πυραμίδα λέει, δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι για όλα για τα περισσότερα εκ των θεμάτων αυτών, επίσημα η αρχαιολογία, η επιστήμη, τα πανεπιστήμια, η εκπαίδευση, δεν τα πολύ δέχονται όλα αυτά. Εδώ στο βιβλίο του Ακορινθιακό Βασανίας αναφέρει την πυραμίδα του Άργους, έτσι την αναφέρει. Μάλιστα. Σκέψου. Το έργο αυτό αποτελεί ένα τμήμα του πολύτιμου έργου της Ελλάδος Περιήγηση, ο Βασανίας που έγραψε. Αναφέρει μάλιστα εξής, ότι ταξιδεύοντας το δρόμο από το Άργος προς την Επίδαυρο, βρήκε ένα οικοδόμημα πάρα πολύ όμοιο προς το σχήμα πυραμίδας, που κατά τις πληροφορίες του ήταν κοινό μνημείο των πεσόντων στη μάχη μεταξύ Πρήτου και Ακρίσιου. Τότε που οι δύο αδελφοί λοιπόν, αυτοί πολεμήσαν μεταξύ τους και αυτή η πυραμίδα σάψανε ότι εκεί ήταν για τους νεκρούς που είχαν πέσει σε αυτόν τον πόλεμο. Και λέει υπάρχει η πυραμίδα και φέρει και ασπίδες αργολικές κατά το σχήμα επεξεργασμένες. Και τα λέει ο Παυσανίας. Λέγουν λοιπόν ότι έγινε μάχη μεταξύ Πρήτου και Ακρίσιου για την εξουσία που κατέληξε ισόπαλη. Mm-hmm. Και πήλθε έκτοτε στην διαλλαγή. Και τα στρατεύματα είχαν οπλιστεί πρώτη φορά με ασπίδες τότε. Προς τιμή δε των νεκρών, των δύο παρατάξεων, κατασκευάστηκε εδώ το κοινό μνημείο αυτή η πυραμίδα. Και το αναφέρει, τι λέει, πεντακάθαρα πυραμίδα ο Παυσανίας. Τι άλλο θέλουν λοιπόν οι αρχαιολόγοι, αν δεν παραδέχονται και τον Παυσανία? Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη, έχουμε άλλα 2 λεπτά. Αν θες το σχόλιο του επιλόγου και για το πρώτο μέρος και για το δεύτερο, ούτως ή άλλως ήταν συνέχεια το δεύτερο μέρος. Ναι, θέλω να πω ότι παντού σε όλο τον κόσμο βλέπουμε πυραμίδες, οι οποίες μαρτυρούν και στην Αμερική και στο Ιουκατάν. Υπάρχει ο ελληνικός ισοσκελής σταυρός επάνω τους που δείχνει ότι οι Έλληνες είχαν πάει παντού. Και όταν λέμε παντού, σε όλο τον κόσμο, και είχαν μεταδώσει πολιτισμό. Και αυτό βέβαια. Τώρα αρχίζει και φαίνεται στις μέρες μας από τις ανακαλύψεις που γίνονται και είναι στο χέρι μας να το διαδώσουμε, γιατί βλέπουμε ότι μας κλέβουν την ιστορία, μας κλέβουν τα πάντα και δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Πρέπει να παλεύουμε για την ιστορικότητά μας και για την αξία μας. Μάλιστα. Διότι αποδείξαμε βάσει, όχι με δικά μας λεγόμενα, ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν φτάσει έως και στην Αχανή Κίνα. Και όχι μόνο αυτό, είχαν κτίσει και πυραμίδες. Και τώρα υπάρχουν εκεί πάρα πολλοί άνθρωποι, εκατομμύρια, που λένε ναι, καταγόμαστε από τους αρχαίους Έλληνες, όπως οι Γιουνάν, που είναι 20 εκατομμύρια άνθρωποι, 25 μειονότητες. Και το αποδεικνύουν με τους χορούς, με τις ενδυμασίες, με τους τακτίσματα γεμάτους από μεάνδρους, από αρχαιοελληνικά σύμβολα. Όχι μόνο αυτή, και όπως είπαμε και πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω και γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας και ό,τι να είμαστε έτσι τώρα που έχουμε, με αυτή την κρίση έχουμε πέσει ψυχολογικά. Γιατί ο Μήνας Μένες Μανού, Μινάς, εμφανίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Δίας αναφέρεται συνέχεια παντού στις Βέδες ως Διαός Πιτάρ. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι Δρίδες στην Αγγλία απέδιδαν την καταγωγή τους στο θεό Ντις, η Δία, και λάτρευαν τον Ερμή και την Αθηνά. Οι Σκανδιναβοί είχαν τον Οντίν, τον Δία, ως υπέρ το θεό. Θέλω να πω, ήταν παντού. Τα ελληνικά κείμενα λέγανε ότι φτάσαν οι Δαναοί στη χώρα και μας δώσαν πολιτισμό. Η Δανία, από τους Δαναούς είναι και αυτή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπες και σήμερα. Και πραγματικά έδωσες αρκετή γνώση και όπως είπα τα μεγάλα ερωτήματα είναι αυτά που αφορούν στην τεχνολογία του παρελθόντος. Και επίσης ένα ερώτημα σημαντικό εξίσου είναι αν θα μπορούσε αυτή η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί και σήμερα, να γίνει γνωστή προς όφελος των ανθρώπων και σήμερα ή ίσως την κατέχουν κάποιοι. Υπάρχουν αρχεία πιστεύω, αλλά είναι μέσα στο Βατικανό, από εδώ από εκεί κρυμμένα τα αρχεία πρέπει να υπάρχουν.
που θα μιλάνε και για την τεχνολογία, δεν ξέρω αν κάποτε τα βρούμε και τα φανερωθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Ναι, ναι, Βασίλη. Να είσαι καλά. Γεια. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε με το πρώτο και δεύτερο μέρος της εκπομπής, που όπως είπαμε το ένα συνδεόταν με το άλλο. Θα προβάλλουμε κάποια βίντεο σχετικά και με το θέμα των πυραμίδων εκεί στην Ασία, στην περιοχή της Κίνας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κατόπιν και θα επιστρέψουμε με το τρίτο μέρος της αποσύνδεσης εκπομπής. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις. Προβλήθηκαν και τα βίντεο βεβαίως για τα δύο πρώτα κομμάτια της εκπομπής και θα συνεχίσουμε με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, το οποίο παρουσιάζει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για το θρύλο των αόρατων ασκητών στο Άγιο Όρος. Είναι μια παράδοση στο μέρος αυτό, στο ιδιαίτερο πνευματικό μέρος της Ελλάδος, το Άγιο Όρος, όπου πολλοί, αρκετοί έχουν να μεταφέρουν εμπειρίες δίπλα σε αγιασμένες μορφές, όπως ο Άγιος Παΐσιος στο παρελθόν και άλλους, μέχρι και σήμερα. Υπάρχει πολλοί κόσμος που πηγαίνει στο Άγιο Όρος και επιστρέφει και έχει να διηγηθεί και μια εμπειρία. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν έχουν να διηγηθούν κάτι. Ωστόσο, αυτό σίγουρα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας στη σημερινή μας εκπομπή. Θα σταθούμε λοιπόν περισσότερο στο θρύλο των αόρατων ασκητών, που όπως λέγεται είναι κάποιες μορφές οι οποίες έχουν εμφανιστεί σε διάφορα σημεία για να σηματοδοτήσουν κάποια πράγματα, όπως διατείνονται αρκετοί ερευνητές επί του θέματος. Λένε πολλοί ότι σχετίζεται η παρουσία τους με ιδιαίτερους τόπους στο Άγιο Όρος, εμφανίζονται από το πουθενά και χάνονται ξανά. Ίσως να μην είναι άνθρωποι με την έννοια που αποδίδουμε, δηλαδή να πρόκειται για αγιασμένες μορφές οι οποίες πέρασαν σε ένα άλλο επίπεδο, όπως τουλάχιστον πρεσβεύει αυτή η εσωτερική παράδοση στο Άγιο Όρος. Υπάρχει αυτός ο θρύλος, έχουν ακουστεί πολλά και στο παρελθόν. Θα δούμε το θέμα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν, θα λέγαμε, μια πιο ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, επισκέπτονται και μονές κατά καιρούς. Ένας τέτοιος άνθρωπος και καλός ερευνητής είναι και ο φίλος και συνεργάτης της εκπομπής, ο κ. Θάνος Αναστασίου, εκπαιδευτικός από το Βόλο, με τον οποίο θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως. Κύριε Αναστασίου, αγαπητέ Θάνο, καλημέρα, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας για το θέμα αυτό. Έχεις να μας πεις πολλά. Γεια σου, Βασίλη, ναι, έχουμε να πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είμαστε βέβαια μετράμε αντίστροφα για να ανοίξουν οι κάλπες το πρωί, την Κυριακή, 26 Μαΐου, ευρωεκλογές και οι τοπικές εκλογές δημοτικές περιφερειακές. Ωστόσο, αυτό δεν μας εμποδίζει να επιχειρούμε αναζήτηση και για άλλα θέματα, διότι νομίζω δεν είναι μόνο οι αναζητήσεις του είδους οι τεχνοκρατικές, οι οικονομικές, αυτές που πρέπει να μονοπολούν και μόνο το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε κρύβει και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Σαφώς και συμφωνώ. Ό,τι και αν γίνει όταν ανοίξουν οι κάλπες, κάποιες άλλες δυνάμεις επηρεάζουν τα γεγονότα ούτως ή άλλως. Πολλές φορές κάποιοι τρέχουν τώρα, βιάζονται να εκλεγούν, να κάνουν, κάνουν μεγάλο αγώνα για να αποκτήσουν θέση εξουσίας, αλλά τελικά στην πορεία ίσως τα πράγματα ρυθμίζονται και από άλλες δυνάμεις, ανώτερες. Μάλιστα, είναι βαθύ πολύ αυτό που λες. Χρειάζεται περισυλλογή ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα μας. Όπως είπα, πρόκειται για ένα θρύλο, μια εσωτερική εντός και εκτός εισαγωγικών. Να λέω εσωτερική, δεν αναφέρομαι στους εσωτεριστές όπως τους λέει η πίστη, η Ορθοδοξία, η Εκκλησία. Μια εσωτερική, γιατί πρόκειται για ένα χώρο απομονωμένο από τον κόσμο, στο Άγιο Όρος. Ο θρύλος των 7, 9, 12 τέλος πάντων, όπως ακούγεται, αόρατων ασκητών. Πολλοί λένε ότι πρόκειται για κάποιες αγιασμένες μορφές που έφτασαν σε μεγάλο επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο, στην προσπάθειά τους να φτάσουν τη θέωση, οι οποίοι εμφανίζονται, όπως περίπου βλέπει κανείς τους Αγίους των βιβλικών εποχών, να είναι σκελετωμένοι με, θα λέγαμε, ένα μανδύα ή κάτι τέτοιο, και όπως τους έχουν, όπως έχουν μεταφέρει εμπειρίες αρκετοί προσκυνητές, εμφανίζονται σε συγκεκριμένα σημεία για να υποδηλώσουν πράγματα και καταστάσεις, να αφήσουν κάποιο μήνυμα, χάνονται, μετά εξαφανίζονται. Τέλος πάντων, η παράδοση θέλει αυτοί να σχετίζονται, όπως είπα, με ένα άλλο επίπεδο θεώρησης των πραγμάτων, προσέγγισης του κόσμου, ότι έχουν ξεφύγει από αυτόν τον υλικό κόσμο, έχουν περάσει σε μια άλλη κατάσταση
πνευματική που δεν μπορεί να αντιληφθεί ο μέσος άνθρωπος ο οποίος τρέχει για τον επιούσιο ή περιορίζεται σε αυτές τις διαστάσεις εδώ μέσα. Κάπως έτσι δεν το ορίζουν εντός ή εκτός εισαγωγικών το θέμα αυτό, αυτοί που το ψάχνουν. Ναι, γενικά στο Άγιο Όρος πολλά ξεφεύγουν από τον κόσμο της ύλης και πολλοί. Βέβαια υπάρχει μια ιδιαίτερη ομάδα ασκητών, γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ασκητές, τον οποίον αριθμός κάποιοι λένε ότι είναι 7, κάποιοι λένε 9, κάποιοι λένε ότι είναι 12. Εγώ πιστεύω ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα του χρόνου αυτοί οι ασκητές είναι από 7 έως 12 το μέγιστο. Τι γίνεται με αυτούς τώρα? Ονομάζονται αόρατοι ασκητές ή αναχωρητές. Δεν είναι ακριβώς θρύλος, διότι υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με αυτούς, οπότε είναι υπαρκτή. Απλά η παράδοση του Αγίου Όρους λέει το εξής, ότι αυτοί οι 12 το μέγιστο ασκητές ζουν στην κορυφή του Όρους Άθος, δεν τρέφονται, δεν χρειάζονται τροφή, ούτε ξερά τροφή ούτε νερό, τρέφονται μόνο με το Λόγο του Θεού, δηλαδή έρχονται σε άμεση επαφή με τη Θεία Δύναμη και είναι αυτοί που με τις προσευχές τους αποτελούν τους πυλώνες του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Αυτό λέει η παράδοση, ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι ιδιαίτερα ανεβασμένοι πνευματικά άνθρωποι, ας φανταστούμε ότι είναι η στήλη της ορθοδοξίας και του ελληνισμού, ότι κρατάνε στέρεο το οικοδόμημα της ορθοδοξίας του ελληνισμού με τις προσευχές τους, οι οποίες βρίσκουν άμεση ανταπόκριση από το Θεό και είναι αδιάλειπτες, είναι συνεχόμενες. Σταματάνε ελάχιστα και ξεκούραση από ό,τι λέει η παράδοση των Αγίων Ρητών Μοναχών. Μάλιστα. Λένε κάποιοι που έχουν δει ότι κάποιες φορές έχουν δει κάποιους από αυτούς σε κατάσταση χωρίς ρούχα, γυμνούς εντελώς. Όπως το είπα και εγώ πριν, έτσι. Όπως το είπε ο Βασίλη. Να. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εμπειρία ενός φίλου, ας την αναφέρουμε αυτή, το μακρινό 2009, δηλαδή πριν 10 χρόνια, ένας φίλος από την Αθήνα, ο οποίος είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με τη μητέρα του, και κάποιος του είπε ότι μπορείς να βρεις λύση αν πας στο Άγιο Όρος και συναντήσεις ίσως τους αναχωρητές ή τους αόρατους ασκητές. Πώς κάνουν πολλά ζευγάρια, ας πούμε, με την τεκνοποία, έτσι, που υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τους λένε στην εικόνα της Παναγίας και το κάνουν πολύ για την τεκνοποία, να μπορέσουν να κάνουν παιδί, ας πούμε. Κάπως έτσι το. Ναι, κάπως. Ο κόσμος δηλαδή πόντως εναποθέτει ελπίδα σε αυτό το πράγμα. Εναποθέτει ελπίδα, ναι, στην πίστη, φυσικά. Και κάποιος του είπε τότε ότι αν θες να βρεις λύση στο πρόβλημα της μητέρας σου, θα πρέπει να ανεβείς στο Άγιο Όρος και αν είσαι τυχερός, θα συναντήσεις κάποιον από τους. Θα πρέπει όμως να ανεβαίνεις στην κορυφή του Άθος και ίσως συναντήσεις, αν είσαι ευλογημένος, κάποιον από τους αόρατους ασκητές. Από τους αναχωρητές του είχε πει τότε, γιατί έχουν και αυτή την ονομασία, και θα σου πω γιατί λέγονται αόρατοι και γιατί λέγονται αναχωρητές. Και αν συναντήσεις κάποιον από αυτόν, θα βρεις λύση. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να βρεις λύση στο πρόβλημα της μητέρας σου. Να σε συμβουλέψει δηλαδή αυτός που θα συναντήσεις. Πράγματι, ο φίλος μου σηκώθηκε τότε, πήγε στο Άγιο Όρος, δεν είχε ξαναπάει. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε. Διέμεινε σε κάποιο μοναστήρι που είχε βρει κλίνη. Και ανέβαινε κάθε πρωί μετά την τράπεζα, ανέβαινε, λέει, μετά το φαγητό, ας πούμε, η τράπεζα που γίνεται μετά τον όρθρο, τον πρωινό, σηκώνονταν και έφυγε από το μοναστήρι και ανέβαινε στην κορυφή του Άθος και έψαχνε πάνω στο βουνό μήπως και συναντήσει κάποιον από αυτούς. Την 7η μέρα κουράστηκε και θεώρησε ότι είναι όλα ψέματα, είναι όλα μια μυθοπλασία η οποία δεν είναι αληθινή, ας πούμε, με συνέπεια να αποφασίσει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει πάνω στο βουνό. Όπως έφευγε όμως, ξαφνικά μέσα από μια φιλοσιά ενός δέντρου, ξεπρόβαλε ένας γέροντας, ο οποίος φορούσε ένα ράσο, ένα μαύρο ράσο, το οποίο είχε και κουκούλα. Δηλαδή δεν ήταν σε θέση να διακρίνει το βλέμμα του. Απλά άκουσε τη φωνή του, τρόμαξε, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του. Ο γέροντας του ζήτησε συγγνώμη. Του είπε, αγόρι μου, συγγνώμη να σε τρόμαξα. Μου λέει, γέροντα, λέει, δεν σε είδα. Το απαντάει ο φίλος μου. Ξαφνικά, ναι, λέει, συγγνώμη, ήμουν εδώ κρυμμένος κάπου και τα λοιπά, είδα που περνάγες. Και του λέει το εξής,
τον αποκάλυψε με το όνομά του και του είπε: «Τι θέλεις εσύ εδώ πάνω, στην κορυφή του βουνού, για ποιο λόγο δεν είσαι κάτω στα μοναστήρια και αυτά, τι κάνεις μόνος εδώ πάνω?» Το ρώτησε ο γέροντας, ο οποίος ήταν σκυφτός, φαντάζομαι την κουκούλα του, δεν μπορούσε να δει δηλαδή το πρόσωπό του. Του έκανε εντύπωση που τον αποκάλυψε με το όνομά του και τον ρώτησε πού το γνωρίζει. Ο γέροντος απάντησε ότι όχι, όχι, τυχαία, δεν γνωρίζω, είπα τυχαία ένα όνομα, σε αποκάλυψα έτσι. Έκανε ας πούμε ότι δεν συνέβη κάτι, ήταν πάρα πολύ ταπεινός. Ο φίλος μου του είπε ότι έχω ένα σοβαρό πρόβλημα και ψάχνω να συναντήσω κάποιον αναχωρητή, αλλά τελικά απογοητεύτηκα, 7 μέρες ψάχνω, δεν υπάρχει κανένας εδώ πέρα. Είναι όλα ένα ψέμα τελικά από ό,τι αντιλήφθηκα. Ο γέροντας δεν απάντησε σε αυτό, απλά του είπε, τον ρώτησε, για να έχεις έρθει εδώ πάνω, του είπε, θα έχεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Μήπως συμβαίνει κάτι με τη μητέρα σου? Και πράγματι ο φίλος μου ξαφνιάστηκε πάλι που για δεύτερη φορά ο γέροντας μάντεψε σωστά και τον ρώτησε, μα πώς ξέρεις ότι κάποιο πρόβλημα έχω με τη μητέρα μου? Ο γέροντας του απάντησε ότι όχι, όχι, δεν ξέρω κάτι, απλά εντάξει, τι θα έφερε έναν άντρα σε μια δύσκολη θέση, σε μια θέση απόγνωσης, ίσως ένα πρόβλημα με τη γυναίκα του, με τη μητέρα του, με την κόρη του, ξέρω εγώ, με τα παιδιά του κτλ. Εγώ, λέει, ανέφερα τη μητέρα σου. Ήταν εντελώς τυχαίο το γεγονός. Στην πορεία της συζήτησης, του έδωσε όντως κατεύθυνση και λύση στο σοβαρό ζήτημα της μητέρας του και τον ικανοποίησε η συζήτηση που είχαν μεταξύ τους. Ο φίλος μου στο τέλος της συζήτησης, εμφανώς ικανοποιημένος, και αφού έσκυψε και του φίλησε το χέρι, του ζήτησε να αποκαλύψει το πρόσωπό του τραβώντας την κουκούλα του. Ο γέροντας αρνήθηκε και του είπε, αγόρι μου, λέει, φύγε, τι να με κάνεις σήμερα να με δεις? Εγώ είμαι, λέει, πολύ γέρος, το δέρμα μου, το πρόσωπό μου είναι γεμάτο ρητίδες, είμαι έτσι τρομερά ηλικιωμένος, θα τρομάξει να με δεις, δεν χρειάζεται να με δεις, του είπε. Τότε ο φίλος μου έκανε το εξής λάθος, του τράβηξε την κουκούλα και του λέει, γέροντα, δεν θα τρομάξω, και πήγε μόνος του, τράβηξε την κουκούλα. Αυτό που αντίκρισε ήταν το εξής, αντίκρισε τα μάτια του, τα οποία εξέπεμπαν έναν εκτυφλωτικό φως, το οποίο τον τύφλωσε. Τόσο έντονο ήταν το φως που έβγαζαν τα μάτια του, με συνέπεια να λιποθυμήσει από την ένταση του φωτός και να πέσει κάτω. Μετά από λίγο που βρήκε τις αισθήσεις του και σηκώθηκε, έψαξε να τον βρει, από εδώ, από εκεί, τελικά δεν κατάφερε να τον εντοπίσει πουθενά. Ενώ ήταν πάρα πολύ γέρος, δεν κατάφερε να τον εντοπίσει πουθενά. Είχε εξαφανιστεί ο γέροντας αυτός. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους ονομάζουν και αναχωρητές, διότι έχουν τη δύναμη από το Θεό να μπορούν να αναχωρούν. Δηλαδή, τη μια στιγμή να βρίσκονται σε ένα σημείο του ορίζοντα και την άλλη στιγμή να βρίσκονται σε ένα άλλο σημείο. Εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο. Και πολλοί καλογέροι πάνω στο Άγιο Όρος έχουν δώσει μαρτυρίες για άγνωστους καλόγερους, οι οποίοι ξαφνικά βρέθηκαν δίπλα τους την ώρα της τράπεζας, του φαγητού, έτρωγαν δίπλα τους και ξαφνικά μετά από λίγο η θέση ήταν κενή. Είτε για συναντήσεις που είχαν μέσα στο δάσος, πάνω στο βουνό, έξω από τα μοναστήρια. Ο πατέρας Παΐσιος νομίζω είχε αναφερθεί στο παρελθόν, πριν αφήσει αυτό το μάταιο κόσμο, για τους άορατους ασκητές και το είχε επισημάνει και προς προσκυνητές. Εγώ αυτό θυμάμαι από βίντεο τα οποία υπάρχουν στο YouTube, ναι, από παλαιότερα άρθρα, αναφορές σε βιβλία της Εκκλησίας. Τον ρωτούσαν τον Άγιο Παΐσιο πάρα πολλοί προσκυνητές και διάφοροι μοναχοί που τον επισκέπτονταν στην Παναγούδα, στη σκήτη του, διότι, ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι πολύ εξημών θέλουμε να μάθουμε ό,τι έχει σχέση με το άγνωστο, με το υπερφυσικό, με το μεταφυσικό, μας ενδιαφέρει. Και πάρα πολλοί προσκυνητές είχαν όντως μεγάλη περιέργεια να μάθουν τι συμβαίνει, αν αυτός ο μύθος είναι αληθινός, έχει αληθινή βάση, ή αν είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και όντως ρωτούσαν και αυτός κάποιες φορές τους απαντούσε, κάποιες φορές δεν τους απαντούσε, δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία. Διότι εντάξει, αυτή η ομάδα των μοναχών είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, έχουν μια ιδιαίτερη εργασία να επιτελέσουν. Και δεν εμφανίζονται και στον καθέναν, ναι. Εμφανίζονται όταν αυτοί θέλουν και όπου αυτοί θέλουν, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο. Πάντως, σαφώς και υφίσταται αυτή η ομάδα, είναι μια
έτσι συγκλονιστική ιστορία αυτή από το Άγιο Όρος, μια από τις πολλές που μπορούμε να διηγηθούμε για το Άγιο Όρος. Μάλιστα. Τώρα, όπως είπαμε, το Άγιο Όρος όμως έχει και άλλα κεφάλαια. Αναφερθήκαμε στον Άγιο Παΐσιο. Όπως συμβαίνει ίσως και σε άλλες περιοχές στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά ίσως και στο εξωτερικό, σε σημεία όπου υπάρχει το ορθόδοξο στίγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα και είμαστε ζωντανά για την εκπομπή, σου μετέφερα και κάτι το οποίο μου έχει πει συγγενής μου, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα πιστός, δεν τα είχε καλά από μικρή ηλικία και πολύ με τα πιστεύω τα του χριστιανισμού. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Συχνό φαινόμενο στην εποχή μας, ναι. Αυτό δεν πειράζει. Και μου είχε πει για ένα φιλικό του πρόσωπο, που και αυτό το φιλικό του πρόσωπο δεν έχει καμία σχέση με τα της Εκκλησίας. Είχε και μια ζωή έτσι θα λέγαμε περιπετειώδη και λίγο διαφορετική σε σχέση με έναν απλό ήσυχο άνθρωπο. Ο οποίος όμως βρέθηκε κάποια στιγμή, αρχές δεκαετίας 90, στο Άγιο Όρος και γνώρισε τον Παΐσιο εκεί. Και ο ίδιος μου έχει μεταφέρει μέχρι και σήμερα ότι ο Παΐσιος τον είχε αποκαλέσει με το μικρό του όνομα, χωρίς ποτέ αυτός να έχει κάποια σχέση με τον Παΐσιο, και αυτό του είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν δεν ήταν άνθρωπος πιστός. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω, εκτός από το Σαόρα τους ασκητές, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα, κυρίως στο Άγιο Όρος, αλλά και σε άλλα σημεία, και πολλά που δεν ξέρουμε, που δείχνουν ότι σε ιδιαίτερους τόπους, ιδιαίτεροι άνθρωποι προκαλούν την εντύπωση, ίσως και κάτι παραπάνω, σε μια γκάμα ανθρώπων από απίστους μέχρι και πιστούς. Γιατί αν μιλήσεις για πιστούς, θα πούν οι ουδέτεροι και αντιρρησίες ότι έλα μωρέ τώρα, αυτά τα λένε αυτοί γιατί θέλουν να εντυπωσιάσουν ή να προκαλέσουν εντυπώσεις λόγω του πιστεύω. Αλλά όταν στο μεταφέρει, όπως είπα πριν, την δικιά μου εμπειρία, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση απολύτως. Νομίζω ότι αυτό κάτι λέει και για το Άγιο Όρος. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που ούτε τρελοί είναι, ούτε προκατηλημένοι είναι, ούτε θέλουν να προκαλέσουν εντυπώσεις, σου μεταφέρουν κάτι το οποίο το βλέπεις στα μάτια τους ότι είναι αλήθεια. Από τα σώψυχά τους το βγάζουν δηλαδή. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα κεφάλαια εκεί σε ιδιαίτερους πνευματικούς τόπους που μπορεί να βιώσει κάποιος, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Στο Άγιο Όρος πάνε διάφορα είδη ανθρώπων. Πάνε κάποιοι οποίοι έχουν βιώσει πράγματα ή θέλουν να βιώσουν μεταφυσικές εμπειρίες οι ίδιοι. Πάνε άνθρωποι που σαφώς πιστεύουν στο Θεό και πάνε και αρκετοί άνθρωποι που πάνε για τουρισμό ή υπάρχουν και κάποιοι απλά μόνο για να δουν την ομορφιά των μοναστηριών και πάνε και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που πάνε για να σπάσουν πλάκα γιατί νομίζουν ότι όλα είναι ένα ψέμα να, και δεν υπάρχει κάτι και αυτά. Βέβαια, αυτοί που συνήθως που πάνε να σπάσουν πλάκα εκεί πέρα, συνήθως πάνε σε εισαγωγικά τα μούτρα τους, διότι όλο και κάτι θα συμβεί, το οποίο θα τους συγκλονίσει. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές με ανθρώπους οι οποίοι πήγαν απλά για να σπάσουν πλάκα και τελικά έζησαν τρομερές εμπειρίες εκεί. Ένας εξ αυτών είναι ένας γέροντας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Άγιο Όρος, πολύ κοντά, κατοικεί σε μια καλύβα πολύ κοντά στην Παναγούδα που ζούσε ο Άγιος Παΐσιος, στην οποία αυτό το καλυβάκι το επισκέφθηκα. Αυτό το καλυβάκι είναι από πάνω, φαντάσου Βασίλη, είναι πέτρινο και από πάνω έχει λαμαρίνα. Δηλαδή το καλοκαίρι η θερμοκρασία φτάνει σε δυσόρυδα επίπεδα, με αυτές 50 βαθμούς. Το χειμώνα το κρύο είναι αφόρητο, είναι τρομερό. Έχουν απ' έξω ένα πηγάδι το οποίο βγάζει μαύρο νερό σαν πετρέλαιο, το σταυρώνουν και το πίνουνε. Και έχουν και ένα μικρό μπαχτσέ που καλλιεργούν κάποια λαχανικά και κάποια οπρολαχανικά με τα οποία τρέφονται. Αυτός ο γέροντας διετέλεσε ως υποτακτικός του Αγίου Παϊσίου. Πώς όμως τον γνώρισε τον Άγιο Παϊσίο? Ήταν ένα παιδί των εξαρχείων, ο οποίος είχε ακούσει διάφορες ιστορίες, δηλαδή τη δεκαετία 80-90, και αποφάσισε κάποια στιγμή να ανεβεί, να συναντήσει τον περίφημο Άγιο Παΐσιο, τον περίφημο Γέροντα Παΐσιο τότε, δεν είχε αγιάσει τότε, διότι κάποιοι φίλοι του χριστιανοί που είχαν ανέβει πάνω, του είχαν διηγηθεί διάφορα, τους οποίους δεν τους πίστευε βέβαια, και ήθελε ήδη σώμασε να ανακαλύψει και να στην ουσία, όχι να ανακαλύψει, στην ουσία να απομυθοποιήσει αυτά που έλεγαν και να τους πει ότι δεν υπάρχει κάτι εκεί πάνω και είναι όλα ψέματα.
Πράγματι επισκέφθηκε τη σκή της Παναγούδας, εκεί που ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Βέβαια υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι έξω εκείνη τη μέρα που περίμεναν να το συναντήσουν και να πάρουν την ευλογία του. Με συνέπεια κάποια στιγμή να αποφασίσει ότι δεν μπορεί να περιμένει άλλο και ότι τζάμπα ανέβηκε εκεί πάνω, γιατί δεν είχε και υπομονή πολύ, και γύρισε πίσω και γύρισε να φύγει. Ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά του ένας καλόγυρος. Του λέει, εσύ τι θες εδώ αγόρι μου, λέει, τι κάνεις? Να λέει, ήθελα να δω αυτόν τον γέροντα Παΐσιο, λέει, αλλά περιμένει πολύ σκοψή να το δει, θα αργήσω πάρα πολύ, δεν έχω διάθεση να περιμένω, είμαι πολύ κουρασμένος, και σκόνται να φύγει. Και του λέει ο γέροντας, λέει, μη φεύγεις, λέει, εγώ είμαι ο γέροντας Παΐσιος, πες μου τι θέλεις. Έλα, του λέει, μη μου κάνεις πλάκα, είσαι εσύ ο γέροντας Παΐσιος τώρα, σε παρακαλώ, του λέει. Λέει, πες μου, και τον αποκάλεσε με το μικρό του όνομα. Αφού για μένα έρθεις, γιατί δεν μου λες τι θέλεις, εγώ είμαι, του λέει. Μα αν είσαι εσύ εδώ, του λέει, οι άλλοι εκεί πέρα τι περιμένουν, ποιο περιμένουνε. Πες μου, σε παρακαλώ, τι θέλεις, του λέει. Όχι, λέει, άσε με ήσυχο, και σκόνη και φεύγει. Στο τέλος του μονοπατιού, είχε ένα μονοπάτι το οποίο έβγαινε στον κεντρικό δρόμο, συναντάει ξανά μπροστά του καλόγερο. Και εκεί μένει έκθαμβος, διότι δεν υπήρχε άλλο μονοπάτι για να πας εκεί, ήταν δάσος. Και ανακάλυψε ότι κάτι τρέχει με αυτόν τον καλόγερο. Κάπου τρόμαξε, κάπου ξαφνιάστηκε έντονα και του λέει, μα πώς βρέθηκες μπροστά μου ξανά, αφού σε άφησα πίσω μου. Και του απαντάει ο γέροντας, εγώ είμαι ο γέροντας Παΐσιος, πες μου τι θέλεις, για ποιο λόγο ήρθες εδώ να με συναντήσεις. Του λέει, όχι, δεν θέλω τίποτα, σηκώνομαι και φεύγω τώρα από το Άγιο Όρος, άσε με ήσυχο, και πάει να φύγει. Και του λέει ο γέροντας Παΐσιος τότε ότι θα φύγεις, ναι, αλλά την 30η μέρα από σήμερα θα είσαι εδώ και θα μείνεις για πάντα εδώ μέσα. Όπου και γένετο. Μάλιστα. Και ο συγκεκριμένος αυτή τη στιγμή, αυτοί που γνωρίζουν τα του όρους, γνωρίζουν σε ποιο γέροντα αναφέρομαι, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του. Η σκήτη του είναι κοντά στην. Είναι κάτω από τις καριές. Κάτω από τις καριές, είναι κοντά στην Παναγούδα, είναι από την άλλη μεριά του δρόμου. Αυτός ο γέροντας είναι ενορατικός και αυτός αυτή τη στιγμή. Έχει και αυτός δηλαδή δυνάμεις. Όταν πηγαίνεις εκεί, μπορεί και αυτός να σε αποκαλέσει με το μικρό σου όνομα που σας γνωρίζει, μπορεί να γνωρίσει κάποια πράγματα για τη ζωή σου. Είναι και αυτός πλέον αρκετά υψηλός πνευματικά και ο γέροντας Παΐσιος τον επέλεξε. Θάνο, νομίζω ότι και εσύ όμως ένεκα του ότι επισκέπτεσαι μονές, είσαι ένας άνθρωπος της πίστης, έχεις τουλάχιστον σε έναν βαθμό να διηγηθείς κάποιες εμπειρίες δίπλα σε ανθρώπους ξεχωριστούς, που ξεχωρίζουν δηλαδή, σε γέροντες, σε μονές που έχεις πάει, έτσι δεν είναι? Και αν δεν κάνω λάθος, τώρα και για το καλοκαίρι προγραμματίζεις ξανά με φίλους μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Ναι, πρώτο Θεό, τον Ιούλιο θα πάμε πάλι στο Άγιο Όρος. Ναι. Θα επισκεφτούμε έτσι έναν ιδιαίτερα, έτσι θα λέγω εγώ, σημαντικό γέροντα. Κοίταξε, Βασίλη, εγώ στο Άγιο Όρος συνήθως η βασική μου παρέα είναι ένας ιερέας, ο οποίος, εντάξει, δεν είναι συνηθισμένος ιερέας. Είναι ένας ιερέας ο οποίος είναι εξωματικός στις ειδικές δυνάμεις. Είναι πρώην αληξιπτωτιστής. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη δική του ζωή στην Αθήνα, έκανε πάρα πολλές δουλειές, ασχολήθηκε μέχρι και με δουλειές της νύχτας και ξαφνικά αποφάσισε να γίνει ιερέας. Καμιά φορά βέβαια αυτοί οι ιερείς είναι ιδιαίτερη και πιστεύω ότι κοσμούν την Εκκλησία. Αυτός είναι η βασική παρέα μου, αυτός κανονίζει τα του όρους. Έχουμε επισκεφθεί λοιπόν με τον Παπαγιάννη κάποια στιγμή ένα μοναστήρι, γύρω στο 2015, το καλοκαίρι του 2015, και εκεί έχει κανονίσει ήδη αυτός να εξομολογηθώ εγώ σε ένα γέροντα, ο οποίος ο γέροντας αυτός ήταν πνευματικός του. Ναι. Πράγματι, εξομολογήθηκα σε ένα έτσι μυστηριακό κελάκι και με εντυπωσίασε ο γέροντας, διότι μου είπε τρία πράγματα, τα οποία συνέβησαν και τα τρία στο επόμενο δεκαήμερο. Δηλαδή. Ήταν συγκλονιστικά αυτά που συνέβησαν. Το ένα είχε να κάνει με ένα θέμα υγείας στην οικογένειά μου, το οποίο όντως προέκυψε, αλλά δόξα Θεός δεν υπήρξε πρόβλημα, όλα πήγανε καλά. Και με άλλα δύο ζητήματα, τα οποία εντάξει, δεν μπορώ να τα αναφέρω αυτή τη στιγμή,
Αλλά εμένα με είχαν συγκλονίσει τότε. Δεν ήταν επί προσωπικού δηλαδή αυτά. Ήταν επί προσωπικού. Α, επί προσωπικού. Επί προσωπικού, ναι, ναι. Και με είχαν συγκλονίσει δηλαδή ότι μου είπε, διότι συνέβησαν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Και πραγματικά διαπίστωσα ότι ο συγκεκριμένος γέροντας ήταν πολύ φωτισμένος. Πάρα πολύ φωτισμένος. Πάλι το 2016, το επόμενο καλοκαίρι, είχαμε πάει πάλι με τον Παπαγιάννη και άλλους δύο φίλους, καλούς φίλους. Πάλι συνέβησε εκεί πέρα κάτι. Ένας γέροντας, ο οποίος ήρθε και ξαφνικά άρχισε να μου λέει πράγματα για τη ζωή μου, για το παρελθόν μου και για το μέλλον. Και για το μέλλον, ο οποίος και αυτός έτσι με είχε συγκλονίσει επαφή με αυτόν τον γέροντα. Βέβαια, έχω πάει και άλλες δύο φορές στο παρελθόν που δεν είχα κάποια εμπειρία παρόμοια. Αλλά πάντα κάτι συνέβαινε. Παράδειγμα, την πρώτη φορά που πήγα στο Άγιο Όρος το 2003, είχα επισκεφτεί τότε την Μονή Διονυσίου και τη Μονή Βατοπεδίου. Πριν ανέβω στο Άγιο Όρος, θυμάμαι ότι ήμουν τότε εδώ, εργαζόμουν σαν πρωτής καθηγητής και είχα φάει, να το πω λίγο λαϊκά, είχα φάει πόρτα στους διορισμούς. Δηλαδή να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και ήμουν αυτός τον οποίο έκλεισε η πόρτα. Και μετά ήταν τότε, σύμφωνα με τον νόμο που ίσχυε τότε, ήταν να περάσει μετά η διαδικασία των διορισμών στον ΑΣΕΠ. Ο οποίος ΑΣΕΠ ήταν γραπτές εξετάσεις, χωρίς προϋπηρεσία, χωρίς τίποτα. Όταν έφυγα από το Άγιο Όρος και γύρισα στο Βόλο, με παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος μου και μου λέει: έλα γρήγορα, μου λέει να κάνεις. Γιατί για δύο μέρες γίνονται διαιτητής διορισμών. Και του λέω: όχι, μα έχω κάνει διαιτητής διορισμού και είμαι αυτός που σταμάτησε ο πίνακας προϋπηρεσίας. Μου λέει: όχι, δεν κατάλαβες, μου λέει. Στη δική σου ειδικότητα γίνονται πρόσθετοι διορισμοί, μόνο στη δική σου ειδικότητα. Και διορίστηκα τότε, επέλεξα μάλιστα πρώτος για να διοριστώ και είχα δοθεί τότε στο νησί της Νάξου. Την πρώτη φορά όντως που είχα πάει στο Όρος, συνάντησα έναν άνθρωπο πάνω στο πλοίο, ο οποίος έκλαιγε στο κατάστημα του πλοίου που μπαίναμε μέσα. Και πήγα να το ρωτήσω, του λέω: φίλε, έχεις κάποιο πρόβλημα, συνέβη κάτι? Μου λέει: όχι, όχι, αδερφέ, μου λέει, απλά είμαι πολύ συγκινημένος, λέει, που επανέρχομαι στο Όρος. Και του ζήτησα να μάθω τι συμβαίνει και κλαίει. Μου λέει: άκουσε να δεις, από Αυστραλία έρχομαι, από Σίδνεϊ. Είχα έρθει ξανά, μου λέει, το 1990, 13 χρόνια πριν. Τότε η ζωή μου είχε καταστραφεί. Είχα χάσει τη δουλειά μου, υπήρχε μια οικονομική κρίση τότε στην Αυστραλία, μου λέει. Η γυναίκα μου με παράτησε, είχα μείνει μόνος μου, ήμουνα στα πρόθυρα, λέει, νευρικής κρίσης. Και ένας φίλος με συμβούλεψε να έρθω στο Άγιο Όρος. Πράγματι, λέει, επισκέφθηκα το Άγιο Όρος, προσευχήθηκα στην Παναγία και όταν επέστρεψα, μου λέει, στην Αυστραλία τότε, το 1990, ως διαμαγείας, μου λέει, ξαφνικά όλα άλλαξαν. Βρήκα εργασία με πολύ περισσότερα λεφτά από την εργασία που είχα. Γνώρισα μια γυναίκα η οποία είναι ο μεγάλος μου έρωτας, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ και κάναμε και δύο παιδιά, έχουμε κάνει οικογένεια και είναι η ζωή μου τέλεια, λέει, αυτή τη στιγμή. Και επειδή της είχα υποσχεθεί τότε της Παναγίας ότι θα επανέλθω, αποφάσισα να επανέλθω για να τηρήσω την υπόσχεσή μου. Και απλά μου βλέπεις και κλαίω, μου λέει, διότι έχω συγκινηθεί που επιστρέφω στο περιβόλι της. Ναι. Ήταν έτσι μια μαρτυρία ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά η ζωή του άλλαξε. Έχω πάρα πολλές τέτοιες μαρτυρίες να σου πω. Υπάρχει ακόμα ένας γέροντας πάνω. Μάλλον πολλοί γέροντες υπάρχουν. Υπάρχει ένας γέροντας στη σχήτη της Αγίας Άννας όμως, ο οποίος είναι ιδιαίτερος γέροντας, είναι πολύ μεγάλος ηλικία. Mm-hmm. Ο οποίος δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο. Απλά κοιτάζει από ψηλά, πάνω από τον πρώτο όροφο που ζει σε ένα καλυβάκι που ζει εκεί πέρα αυτός, στο πρώτο όροφο το καλυβάκι κοιτάζει τους προσκυνητές που έχουν έρθει και ζητά από τους υποτακτικούς του να του φέρουν ένα, δύο, τρεις προσκυνητές για να μιλήσει και τους λέει με τα ονόματά τους και με τον τόπο καταγωγής τους. Χωρίς να τους ξέρει, δηλαδή. Χωρίς να τους ξέρει, λέει, δηλαδή να έρθει ο Βασίλης από το Βόλο, να έρθει ο Γιώργος από την Καλαμάτα και ο Κώστας από την Πάτρα. Πράγματι, ένας ξάδερφός μου, εδώ από το Βόλο, είχε πάει πριν χρόνια, ο οποίος δεν είχε κάνει οικογένεια ο άνθρωπος ακόμα. Γενικά γύριζε, γλεντούσε τη ζωή του πάρα πολύ.
Και τον κάλεσε και εκεί αυτός έχει δύο τρυπούλες στην πόρτα την κάτω και απλά βάζεις τα μάτια σου εκεί στην πόρτα του και αυτός και βλέπεις μόνο τα μάτια του από μέσα, τίποτα άλλο. Δεν βλέπεις το πρόσωπό του, του συγκεκριμένου γέροντα και αρχίζει και σου μιλάει δυνατά, ακούνε όλοι τι σου λέει γιατί είναι κοντά οι υπόλοιποι, δηλαδή σε ταπεινώνει μπροστά στους υπόλοιπους, μπορεί και να σε προσβάλλει, αλλά το κάνει για το καλό σου όμως. Διότι σου στον ξάδερφό μου είπε το εξής. Αφού τον αποκάλυψε με το όνομά του, του είπε ότι έχει μια κοπέλα την οποία την κοροϊδεύει και θα πρέπει όταν θα γυρίσει στο Βόλο να την παντρευτεί και ότι θα κάνει δύο παιδιά μαζί της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και αν δεν το τηρήσει αυτό που του είπε, θα έχει πάρα πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει τη ζωή του, πολύ σοβαρές δυσκολίες. Και μάλιστα του είπε ότι δεν βαρέθηκες ακόμα με τις γυναίκες που μπλέκεις συνέχεια, έχεις μπλέξει με τόσες. Πράγματι, ο ξάδερφός μου συγκλονίστηκε και όταν γύρισε στο Βόλο, παντρεύτηκε αυτό το κορίτσι που είχε και το οποίο το ταλαιπωρούσε, ας πούμε, εισαγωγικά, και έκανε δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Μάλιστα. Και πάρα πολλά άλλα, δηλαδή... Κάποτε ο φίλος μου ιερέας που πηγαίνουμε μαζί είχε πάει με δύο φίλους του όταν ήταν λαϊκός ακόμη στο Άγιο Όρος και πήγαν να δουν τον Άγιο Παΐσιο τότε. Πράγματι, καθώς πήγαν στο καλυβάκι του, δεν υπήρχε κανένας τη μέρα που πήγανε. Χτυπούσαν την πόρτα, φωνάζαν γέροντα, γέροντα, δεν έβγαινε κανένας. Και νόμιζαν ότι έλειπε από εκεί. Ξαφνικά βγαίνει ένας αναμαλιασμένος γέροντας με ένα σκισμένο, ξεσκισμένο ράσο. Με τα μαλλιά έτσι, ξέρω εγώ, από τον ύπνο φαντάσου ότι ήτανε και τους λέει τι φωνάζετε, σηκωθείτε και φύγετε από εδώ πέρα, τους λέει. Ποιον θέλετε και φωνάζετε, με ξυπνήσατε. Α, λέει γέροντα, συγγνώμη, λέει, σε ξυπνήσαμε, ψάχνουμε τον γέροντα Παΐσιο. Δεν υπάρχει, λέει αυτός, είναι τρελός αυτός, έχει φύγει από εδώ πέρα, λέει. Τι θέλετε εδώ πέρα και έρχεστε όλοι. Λέει, πού έχει πάει, μαμάς μας είπαν ότι εδώ είναι η καλύβα του και αυτά. Όχι, λέει, έχει φύγει αυτός, λέει. Έχει φύγει πλέον από εδώ πέρα, δεν υπάρχει εδώ. Και είναι και τρελός, λέει, τι το θέλει το τρελό, λέει, και τον ψάχνετε. Κάπου εκεί πέρα, ξέρεις, μπερδεύτηκαν οι άνθρωποι, δεν ήταν σίγουρο το τι συμβαίνει. Μα γέροντα, σε παρακαλώ, περιμένουμε λίγο, όχι, όχι, να σηκωθείτε να φύγετε, λέει. Και γυρίζει τον έναν, ο οποίος ονομάζεται Ηλίας, και του λέει, Ηλία, εσύ έκανες τόσα χιλιόμετρα από τον πύργο να έρθεις να δεις αυτό το τρελό, το γέροντα, τι να τον κάσεις τον τρελό. Πήγαινε στη γυναίκα σου, του λέει, στον πύργο, και πες της ότι ένας τρελός γέροντας στο Άγιο Όρος μου είπε ότι θα κάνουμε τρία παιδιά μαζί και ότι να μην τη νοιάζει για το σώμα της, γιατί δεν θα χαλάσει το σώμα της. Να μην φοβάται να κάνει παιδιά. Γιατί λέει την παρακαλάς να κάνει παιδιά και αυτή δεν θέλει. Νομίζω θα χαλάσει το σώμα της. Τρία παιδιά θα κάνεις, του λέει. Δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Πήγαινε και πες το, λέει, και άσε τον τρελό αυτόν εδώ πέρα, λέει. Δηλαδή στην ουσία είχαν πέσει πάνω στο γέροντα Παΐσιο, ο οποίος. Τους έκανε πλάκα, ας πούμε, σε εισαγωγικά, αλλά κατόπιν τους αποκάλυψε πράγματα για τη ζωή τους. Μάλιστα. Που, εντάξει, τους προβλημάτισε πάρα πολύ και όντως ο Ηλίας αυτός έκανε τρία παιδιά. Όντως η γυναίκα του δεν ήθελε να κάνει παιδιά, γιατί φοβόταν ότι θα χαλάσει το σώμα της. Δηλαδή, ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα, εντυπωσιακότατα όλα αυτά που μας μεταφέρεις. Ναι. Τώρα για το θρύο των αρώτων ασκητών θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή ήταν, δηλαδή, κάποια στιγμή. Έφτασαν υψηλά πνευματικά διότι ήταν ασκητές που ασκήτευαν εκεί. Κάπως έτσι το προσεγγίζουν το θέμα όσοι ασχολούνται με αυτό ή λέγεται. Όταν κάποιος... Είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι. Γιατί έχω ακούσει από κάποιους ότι μήπως λέει είναι κάτι άλλο ακόμα πιο ιδιαίτερο. Έχω ακούσει πολλούς που λένε ότι μήπως έχουν σχέση με τους Αποστόλους του Χριστού. Δηλαδή ξεσακούγονται και διάφορα τώρα. Όχι, όχι. Ίσως να ήταν δηλαδή κάποιοι γέροντες, όπως καλή ώρα ο Παΐσιος που λέμε, οι οποίοι ασκήτευαν, ναι, αλλά έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Γιατί θυμάμαι και τον Παΐσιο που έλεγε ότι. Εμένα, έλεγε ο Θεός, επειδή είμαι αμαρτωλός, μου δίνει, λέει, να μιλάω με πολύ κόσμο και να μην μπορώ να βρω την ησυχία μου σε μια σπηλιά, ενώ υπάρχουν σαν και εμένα, λέει, εδώ, ανώτεροι πνευματικά, οι οποίοι δεν τους ξέρει κανένας, λέει. Ναι, ναι, όντως. Έλεγε τέτοια πράγματα, δηλαδή. Όντως. Είναι βαθιά πνευματικά αυτά, ξέρω εγώ, για τους πιστούς. Άρα, λοιπόν, το θέμα προσεγγίζεται έτσι, υπό αυτό το πρίσμα, ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι ασκήτευαν, έφτασαν ψηλά πνευματικά και. Απέκτησαν ενδεχομένως τέτοιες ιδιότητες από το Θεό, να το λέω τώρα εκλεκευμένα, ή όχι, ή κάπως αλλιώς έχει το πράγμα. Ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε μοναχός έχουν μια αποστολή. Και εμείς έξω στον κόσμο που ζούμε,
έχει ο καθένας μας τις αποστολές του. Και οι μοναχοί πάνω στο Άγιο Όρος, άλλοι έχουν αποστολή να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο και να μιλάνε, άλλοι έχουν αποστολή να κάνουν πρώτα τις δουλειές εκεί στο μοναστήρι και να, τις γεωργικές εργασίες, τις εργασίες του μοναστηριού. Σιγά σιγά να ανεβαίνουν πνευματικά και μετά να αναλαμβάνουν μια άλλη αποστολή, να έρχονται και αυτοί ίσως σε επαφή με τον κόσμο. Κάποιοι άλλοι έχουν την αποστολή να πάνε να μονάσουν μόνοι τους και να μην έρχονται σε επαφή με κανέναν. Και κάποιοι ιδιαίτεροι έχουν αυτή την αποστολή. Να ανήκουν στην ομάδα αυτή, την ομάδα της ελίτ του Αγίου Όρους, ας πούμε. Είναι μια ομάδα πολύ υψηλή. Ειδικές δυνάμεις, ας πούμε. Ειδικές δυνάμεις του Αγίου Όρους, δηλαδή σε εισαγωγικά. Οι οποίοι είναι μια συγκροτημένη ομάδα και όταν κάποιος από την ομάδα κοιμηθεί και φύγει στον άλλο κόσμο, στην άλλη διάσταση, τότε επιλέγεται, έρχεται ειδική πρόσκληση σε κάποιον μοναχό, ο οποίος μπορεί να είναι ασκητή σε μια σπηλιά, μπορεί να είναι όντως μοναχός. Να αναπληρώσει δηλαδή, να αναπληρώσει το ίδιος, χαμένο στέλεχος της ομάδος. Ναι. Μπορεί αυτός ο μοναχός να είναι μέσα σε ένα μοναστήρι. Ο Θεός επιλέγει ποιος είναι ικανός να συμμετέχει σε αυτή την ομάδα και μια ειδική πρόσκληση έρθει στον καθέναν από αυτούς. Και στελεχώνουν μετά την ομάδα αυτή, η οποία δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή που κάνουν αυτοί, διότι σκέψω ότι ξεκουράζονται ελάχιστες ώρες, ναι, όπως λένε αυτοί που γνώρισαν κάποιοι από αυτούς, και μάλιστα η προσευχή τους είναι αδιάλειπτη. Δεν σταματά να προσεύχονται και να προσεύχονται για ποιον. Για τον κόσμο μας. Μάλιστα. Δηλαδή, προσεγγίζεται το θέμα, όπως είπα, υπό το πρίσμα ότι είναι άνθρωποι, ασκητές, οι οποίοι ξεχώρισαν και ανήλθαν σε αυτή τη βαθμίδα. Βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Και μάλιστα λέγεται ότι η παράδοση λέει το εξής, ότι αυτοί οι ασκητές, οι αόρατοι, οι αναχωρητές, και γιατί λέγονται αόρατοι, γιατί λένε ότι έχουν το χάρισμα να εξαφανίζονται. Αυτό που λέγαμε πριν. Και να αναχωρούν, να βρίσκονται, να μεταφέρονται τηλεπαθητικά σε κάποιο άλλο σημείο. Έχουν το εξής λοιπόν, λέει το εξής παράδοση, ότι αυτοί θα τελέσουν την τελευταία λειτουργία πάνω σε ένα ναίδριο το οποίο υπάρχει στην κορυφή του Άθος, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Μάλιστα. Έχουν επιφορτιστεί δηλαδή, θα επιφορτιστούν με αυτό το σπουδαίο έργο, να τελειστεί τη τελευταία λειτουργία πριν τη μεγάλη κρίση του Χριστού προς ανθρώπους. Μάλιστα, εντυπωσιακό και αυτό. Νομίζω το εξαντλήσαμε το θέμα, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να επισημάνουμε. Ναι, για τους αόρατους. Θρύλο τουλάχιστον όπως το έχουμε προσδώσει, αν και εσύ είπες ότι δεν πρόκειται για θρύλο. Όχι, δεν πρόκειται για θρύλο, σίγουρα. Για το θέμα, το επίμαχο. Σίγουρα δεν πρόκειται για θρύλο. Απλά οι άνθρωποι στο μικρό κόσμο που ζούμε εμείς, μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα, έχουν πάρα πολλά προβλήματα, έχουν φορτιστεί με πάρα πολλά προβλήματα και είναι δύσκολο, ξέρεις Βασίλη, να αφοσιώσουν, να αφιερώσουν κάποιο χρόνο στο να πιστέψουν, να μελετήσουν, να ερευνήσουν και να πιστέψουν σε αυτά τα πράγματα, σε αυτές τις δοξασίες. Είναι δύσκολο, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Κάποιοι θα χλεβάσουν, θα πούνε τι είναι αυτά που λέτε, δεν γίνονται αυτά. Καλά, ναι. Αλλά εμείς απλά μεταφέρουμε κάποιες μαρτυρίες και από εκεί και πέρα εναπόκειται στον καθέναν και ανάλογα το πνευματικό επίπεδο που διαθέτει ο καθένας, στο να πιστέψει ή να μην πιστέψει, στο να ερευνήσει ή να μην ερευνήσει. Εμείς απλά ανοίγουμε μια μικρή πύλη στην πληροφορία. Σίγουρα. Λοιπόν, οδηγούμαστε προς το τέλος. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο γενικότερο τώρα σχόλιο, άσχετα με το θέμα που προσεγγίσαμε. Ναι. Γιατί όταν συζητάς και για τέτοια θέματα που κατά κάποιο τρόπο δίνουν μια ελπίδα, εντάξει, αυτούς που πιστεύουν ότι λες, όσο δύσκολα και να περνάς, όπως είπες και σήμερα, με τα προβλήματα που έχουμε όλοι μας πλέον, έτσι όπως έχει γίνει και η χώρα και η κοινωνία, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι με μια ανέπαφος και πλούσιος και πολλά λεφτά να έχει, πάρα πολλά σε σχέση με τους περισσότερους που προσπαθούν να επιβιώσουν. Νομίζω ότι πλέον έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση στην Ελλάδα, ακόμα και αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα. Οπότε και μόνο να το ακούει, και ας μην πιστεύει, ας μην υιοθετεί όπως είπες και εσύ, κάπου στην άκρη του μυαλού μπορεί να λέει κάποια στιγμή θα δυσκολευτεί, αλλά να υπάρχει και μια ελπίδα. Έτσι, με όλα αυτά. Δηλαδή, όλα αυτά καλώς ή κακώς βγάζουν έστω θεωρητικά μια ελπίδα.
Οπότε αφορούν την Ελλάδα. Οπότε δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο γενικότερα. Όπως είπαμε, αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές, τις αυριανές, θα έρθουν και οι βουλευτικές. Τι γίνεται και με την επόμενη μέρα στη χώρα, πού πάμε και όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Ναι, σαφώς θα έρθουν οι εκλογές οι αυριανές, θα πραγματοποιηθούν, θα βγουν τα αποτελέσματα. Κάποιοι θα ξαφνιαστούν από τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν αύριο. Κάποιοι θα τα θεωρήσουν αναμενόμενα. Το θέμα είναι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία, Βασίλη. Θεωρώ ότι θα χορτάσουμε εκλογές από εδώ και πέρα και εκλογικές αναμετρήσεις. Θα γίνει στη χώρα τα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια, τι έρχεται απ' έξω. Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, υπάρχει μια τεράστια γεωπολιτική σκακέρα, στις οποίες στο κέντρο βρίσκεται η Ελλάδα. Είμαστε στο κέντρο των μεγάλων των διεθνών εξελίξεων. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις περιστοιχίζονται γύρω από την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Ποτέ δεν θα μπορούσε να είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θεωρώ ότι έρχονται μεγάλες εξελίξεις. Μεγάλες εξελίξεις που έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές. Είμαστε δηλαδή στο κατόφλι πλέον μεγάλων εξελίξεων. Και πραγματικά έτσι βλέπω, ας πούμε, το μεγάλο τρέμουλο, τη μεγάλη έγνοια των ανθρώπων που κατεβαίνουν να βγουν, να εκλεγούν στην Ευρωβουλή και αυτά, και κάπου λέω από μέσα μου, γιατί τρέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αφού σε λίγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υπάρχει, δεν θα υφίσταται ως οργανισμός. Οδηγούμεθα εκεί, οδηγούμεθα με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυσή της, διότι δεν εκπλήρωσε το ρόλο της. Και έτσι λες, Ναι, δεν εκπλήρωσε το ρόλο, δεν τα κατάφερε να τον εκπληρώσει. Λίγοι ευνοήθηκαν άνθρωποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς βίωσαν άσχημες εμπειρίες. Αυτό βλέπουμε και τα τελευταία 12 χρόνια στην Ελλάδα, όπου υπάρχει έτσι ένας ακήρυκτος πόλεμος εναντίον της Ελλάδας. Και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα δεν θα πλήξουμε με αυτά που έρχονται. Έρχονται έτσι απρόσμενες εξελίξεις να μας συναντήσουν, πολύ ενδιαφέρουσες, και ότι πάντα καλό είναι να ταπεινώνουμε λίγο, να έχουμε χαμηλά τον εαυτό μας στο θέμα της έπαρσης. Διότι το μεγάλο πρόβλημα και η αιτία των μεγάλων προβλημάτων του ανθρώπου είναι ο εγωισμός. Αυτό θεωρώ, Βασίλη. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα, ο λαδικός χώρος, είναι έτσι ένας χώρος με πάρα πολλά μυστικά. Είναι μια γη που έχει πάρα πολλά μυστικά. Ένα από αυτά τα μυστικά, έτσι προσπαθήσαμε να αναλύσουμε εμείς λίγο σήμερα, με τις λίγες πληροφορίες που έχουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως και τηλεοπτικά. Θα είμαστε σε επαφή. Τα λέμε και εκτός τηλεόρασης. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μας είπες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και από την προσωπική σου εμπειρία, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι δεν είναι απλώς κάτι που μελέτησε κάποιος, διασταύρωσε ενδεχομένως στοιχεία. Ήταν πράγματα τα οποία τα βίωσες, εμπειρίες δηλαδή. Ναι. Και σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Βασίλη, και εγώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε με το τρίτο μέρος, αλλά και με την εκπομπή στο σύνολό της. Όπως λέμε κάθε φορά, τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Να ευχαριστήσουμε και τη ροή που μας βοήθησε μέχρι και αυτή την ώρα να βγει άρτια η εκπομπή μας. Να πούμε ότι μπορείτε να βλέπετε τις εκπομπές μας μετά την τηλεοπτική τους προβολή το Σαββατόβραδο στο YouTube Βασίλης Μπαντίδης, στο κεντρικό κανάλι του Κώδικα Μυστηρίων, και όπου μπορείτε και να εγγραφείτε παράλληλα, καθώς επίσης και βίντεο εναλλακτικής αναζήτησης ευρύτερα στο διαδικτυακό κανάλι Εξώνιο. Εξώνιο στο YouTube. Ανανεώνουμε, κυρίες και κύριοι, το τηλεοπτικό ραντεβού για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα από τη συχνότητα του Άστρα, αλλά με εξίσου ενδιαφέροντα θέματα. Θα προβάλλουμε και κάποια βίντεο σχετικά με το θρύλο των Αόρατων Άσκητων, τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.